Νομίζω ότι το κλάδο στο κομμάτι, τα τουριστικά νομίζω ότι έχουν 4 άτομα λεπτομέρειε. Αν μπορεί να είναι εκτό άτομα. Ναι, οπότε βλέπουμε το εξ αποστάσεως και το βίντεο σου μεγαλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Μουτλητήδης. Είμαι οικονομολόγος, είμαι μεταπτυχιακός στα τραπεζικά, το μεταπτυχιακό μου είναι στη διοίκηση, το δεύτερο μεταπτυχιακό μου είναι στην εκπαίδευση ενηλίκο. Είμαι εκπαιδευτής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και ένας από τους χώρους στους οποίους έχω εξειδικευτεί είναι η διαχείριση κρίσεων. Η διαχείριση κρίσεων όχι μόνο προφανώς στο επίπεδο ενός καταστροφικού συμβάντος που επηρεάζει τη ζωή μιας επιχείρησης, μιας κοινωνίας, αλλά ακόμα και στη διαχείριση ενός παρατεταμένου φαινομένου, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το πώς αντιμετωπίζουμε μια κρίση σε μια τουριστική επιχείρηση. Βέβαια, να ξέρετε ότι τα μυστικά, τα τρίτη, η στρατηγική, λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν. Υπάρχουν πράγματα, σαφέστατα, που ξεχωρίζουν, αλλά η κύρια στρατηγική λίγο πολύ είναι η ίδια. Και όπως θα συζητήσουμε και όπως θα παρουσιάσουμε, το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική, αν θέλετε, ο πιο σημαντικός τρόπος για να αντιμετωπίσει μια καταστροφή είναι να την προλάβεις. Αν δεν την προλάβεις και την υποστείς, να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά τουλάχιστον να θέλεις να μάθεις. Να πάρεις το μάθημά σου ώστε την επόμενη φορά να είσαι έτοιμος. Με ό,τι βέβαια σταυρό θα σηκώσει για να καλύψεις τα προβλήματα. Εγώ δεν είμαι σεισμολόγος. Δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγω μια στολή μέσα να σώσω τον άλλον που καίγεται μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτά σας τα λένε άλλοι. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν κυρίως για το επικοινωνιακό κομμάτι, πώς το διαχειριζόμαστε και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε, ποια στρατηγική, τι κάνουμε μέσα σε αυτό το πανικό που μπορεί να δούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Φιλοδοξώ σήμερα, παράλληλα με αυτό που θα δούμε, να δούμε και μια μικρή ταινία. Έχω μία που αφορά τουρισμό άμεσα, αλλά είναι τουριστική επιχείρηση που αντιμετωπίζει ένα μανατζερίστικο πρόβλημα. Έχω όμως μία άλλη ταινία που τη χρησιμοποιώ στην διαχείριση κρίσεων για να δουλέψουν οι εκπαιδευόμενοι να δουν αν αυτό το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης που έχω παρουσιάσει στη θεωρία έχει εφαρμοστεί και, τι δεν έχει γίνει. Οπότε δεν θα ενοχλήσει το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε τουριστική βιομηχανία, θα δείτε πραγματικά μια τεράστια καταστροφή που θα υποστεί η επιχείρηση, όχι γιατί έγινε σε εργάσιο, αλλά μια λάθος απόφαση και μια λάθος αντίδραση. Στόχος μου λοιπόν είναι να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Να πω λοιπόν ότι προφανώς γνωρίζουμε ότι οι κρίσεις συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Κάθε φορά εκπλησόμαστε ότι συμβαίνουν πράγματα που δεν τα έχουμε προβλέψει. Καινούργια. Και να πω ότι κρίση και καταστροφή είναι κοντά. Η κρίση, αν θέλετε, δεν χρειάζεται να σας δώσω ορισμό, έχετε δει αρκετούς ορισμούς. Η κρίση όμως είναι το αρχικό σύμπτωμα που, αν δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί στην καταστροφή. Η κρίση δηλαδή είναι το αρχικό 37 επιρετού και το αρχικό κρίμα που πάντα το προσέξουμε μπορεί να εξελιχθεί στην πνευμονία. Γι' αυτό πολλές φορές ίσως αναρωτιέστε διαχείριση καταστροφών ή διαχείριση κρίσεων. Στην πραγματικότητα είναι αλληλένδετα. Αν προλάβω την κρίση, θα τελειώσει γρήγορα και δεν θα οδηγήσει σε καταστροφή. Προφανώς, αν φτάσουμε στο επίπεδο που συζητάμε σήμερα, δηλαδή δεν την προσέξαμε την κατάσταση, εξελίχθηκε άσχημα, μιλάμε για την έννοια του καταστροφικού κινδύνου. Καταστροφικός κίνδυνος, δηλαδή η πιθανότητα να διαδραματιστούν αρνητικά γεγονότα για μια επιχείρηση, για μια περιοχή που να απειλήσουν τη βιωσιμότητά τη. Μπορεί να συμβεί σε δύο ουσιαστικά, μέσα από δύο κατηγορίες γεγονότων. Μέσα από την πραγματοποίηση φυσικών καταστροφών, σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, τσουνάμι, θυμηθείτε το τσουνάμι σε τουριστικές περιοχές, στην Ανατολική Ασία. Γεωφυσικές, μετεωρολογικές, ατμοσφαιρικές, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, μόνο να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι και συνήθως μια φορά γίνεται το κακό και μετά αλλάζουμε την τακτική. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και προκαλούμε όσα κομμάτια από καταστροφές. Έχουμε την συγγνώμη που θα το πω την πολυτέλεια να έχουμε βιώσει. Και τελευταία πολλές. Τρομοκρατία, πριν από μερικές εβδομάδες είδαμε τι σημαίνει. Βιομηχανική μόλυνση, τεχνολογική βλάβη, χρηματοοικονομική αποδιοργάνωση, δηλαδή έρχεται η οικονομική κρίση ή το γεγονός ότι έρχονται τα κάπιτα αποδόσεις και καταστρέφουν μια επιχείρηση.
έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο κατηγοριοποιήσεις, αλλά αυτό που τις διαφοροποιεί στην ταξινόμησή τους είναι μια σειρά κριτηρίων. Δηλαδή αυτό που πρέπει πρώτα να μας βάλει σε σκέψη είναι τι είδος, τι κίνδυνος αυτό και πόσο συχνά συμβαίνει. Προφανώς είναι πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο να έχουμε έναν λειτουργικό κίνδυνο. Δηλαδή, καταστράφηκε το λειτουργικό μας σύστημα, χάσαμε τους πελάτες, το πληροφοριακό μας σύστημα, τις κρατήσεις, δεν είχαμε κρατήσει backup, παθήσαμε, παίρνουμε τηλέφωνο τον κόσμο, τα εισιτήριά του κτλ. Όμως, ο κίνδυνος του σεισμού δεν είναι ένας σεισμός κίνδυνος, ούτε της δομοκρατικής ενέργειας. Παρατηρούμε όμως ότι όσο πιο φαίνεται, δηλαδή αν μελετήσουμε τα είδη των καταστροφών, ότι όσο πιο σπάνια συμβαίνει κάτι, τόσο μεγαλύτερη η καταστροφή που φέρνει στην περιοχή, στον φορέα που την υφίσταται. Δηλαδή, υψηλή συχνότητα κίνδυνοι έχουν τους τρόπους να αντιμετωπιστούν. Τους αντιμετωπίζουμε πιο συχνά. Όταν κάτι εμφανίζεται σπάνια, τσουνάμι, σεισμός, μια φορά, δηλαδή μια φορά κάθε μέρα, μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες και να έχει υψηλή σοβαρότητα και κίνδυνο, έτσι. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα προβλεπτικών ενεργειών. Δηλαδή, όταν έχω κινδύνους λειτουργικούς, έχω backup. Χρηματοοικονομικούς, μπορεί να έχω κάνει μια οικονομική συμφωνία με ένα συμβόλαιο τάδε, να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα ρευστότητας, μπορεί να έχω. Αυτά πρέπει να τα διαχειριστώ. Και επίσης, καταλαβαίνετε ότι η σοβαρότητα μια καταστροφή έχει να κάνει όταν είναι σοβαρότατη ερώτηση. Να μην γελάει, προφανώ. Σοβαρότατη σημαίνει ένα χαμό ανθρώπινη ζωή του. Αν αντιλείται μια περιοχή. Αν συμβούν πράγματα τα οποία οδηγούν σε ανυπανόρθωτε ζημιέ ή βλάβε σε φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν τι υπηρεσίε μα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό να βάλουμε λίγο στο μυαλό μας αυτό που λέμε τυπολογία. Το έκτακτο γεγονός συμβαίνει, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης του οργανισμού με αρνητική επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης απάνω μας. Μπήκαν στο εστιατόριο στη Γαλλία και τα ζούσαν κόσμο. Είναι ένα έκτακτο κακό γεγονός. Έτσι. Δεν είναι κρίση. Είναι μια φυσική καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Σύμφωνα με την τυπολογία που είδαμε πριν, είναι ένας κίνδυνος που προέρχεται από τον ανθρώπινο παραγωγή. Καταστροφικός κίνδυνος που προκλήθηκε από ένα έκτακτο γεγονός. Δεν είναι όμως κρίση. Η κρίση μπορεί να έρθει στη συνέχεια. Αν μου επιτρέπετε με όλο το σεβασμό στο εστιατόριο το γαλλικό, η κρίση ξεκινάει γι' αυτό όταν θα έρθουν οι αποζημιώσεις, θα ζητήσουν τα θύματα αποζημιώσεις ενδεχομένως από το μαγαζί. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει κάποιος και να πει ότι εγώ θέλω, σκοτώσατε την κοίρα, ήταν μέσα στο χώρο σας και δεν είχατε security. Δεν ξέρω. Λέγω μια λακία. Ή, πολύ σημαντικότερο, ποιος θα πάει να φάει σε έναν χώρο που ξέρει ότι κάτω ανάμεσα το αίμα από την έκδοση. Πώς θα αντιμετωπίσει. Η κρίση για το συγκεκριμένο εστιατόριο ξεκινάει που είναι ένα τουριστικό μαγαζί μετά την πραγμάτωση πέτρα του γεγονότος. Δεν τελείωσε. Και βέβαια γίνονται και άλλες κρίσεις. Η ασφάλεια, η τρομοκρατία, το πώς είναι αυτό που θα δημιουργήσει. Αλλά επειδή μιλάμε για τουριστική βιομηχανία, εμείς πάμε στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Μπορεί να είναι ένα παράδειγμα που ζει από τον τουρισμό. Δεν μας ενδιαφέρει όλη η γεωπολιτική αντιμετώπιση του πράγματος. Αν δεν αντιμετωπιστεί, τελικά με διάφορους τρόπους θα οδηγήσει στην καταστροφή. Δηλαδή, δεν θα είναι πλέον δυνατή η επιτέλεση των βασικών λειτουργιών είτε της επιχείρησης είτε ευρύτερα της περιοχής. Αν για παράδειγμα το Παρίσι δεν πείσει ότι είναι ασφαλές, θα μειωθεί η προσέλευση τουριστών. Αν δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και μέτρα, θα μειωθεί η επισκεψιμότητα χώρων. Δημιουργείται ένα κλίμα όλοι να κάθουμε στο σπίτι μας. Δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Έκτακτο γεγονός, κρίση, καταστροφή. Το έκτακτο γεγονός δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το προβλέψουμε. Αν έχουμε όμως τους μηχανισμούς από τους οποίους θα συζητήσουμε, πώς λειτουργούμε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό η κρίση
να είναι σαν μια μικρή ασθένεια που την περάσαμε με 10. Και μπορεί να έχουμε και πολύ καλύτερη συνέχιση. Γιατί, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, συγχωρέστε που το ρίχνω στην επικοινωνία, αλλά καταστροφή δεν είναι μόνο αυτό που έχει συμβεί, αλλά και αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι έχει συμβεί. Και οι περισσότεροι από εμάς, δυστυχώς ή ευτυχώς, ενημερώνονται από τα μέσα. Τα social media. Πρώτα θα δουν ένα βίντεο στο YouTube ή θα μπουν σε διάφορα φόρα και θα ψάχνουν ειδήσεις και μετά θα το μάθουν να τις ειδήσεις. Αλλά όμως θέλω να δούμε πράγματα στα social media. Η εικόνα. Αυτό στο οποίο επικεντρώνουν αυτοί που μας παρουσιάζουν το τι γίνεται στην. Δεν είμαστε εκεί. Δεν το βιώνουμε. Επίσης λέξεις. Άλλο είναι να πεις υπάρχει μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Άλλο υπάρχει πρόβλημα, κρίση, ύφεση, καταστροφή. Όλες αυτές οι λέξεις είναι κοντά. Βομβαρδιζόμαστε όταν βλέπουμε ρεπορτάζ για μια καταστροφή. Στην πραγματικότητα όμως, ανάλογα με το ποια λέξη θα επιλέξουμε, φορτίζεται περισσότερο θετικά ή αρνητικά αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Είπα πριν ότι η καλά σου διακόπτεται ανά πάσα στιγμή, υπάρχει κάποιο ερώτημα, ακόμα αντίρρηση, έτσι. Βασικά στοιχεία. Μίλησα για την αρρώστια, εγώ το παρουσίασα πριν ως μια ασθένεια. Πώς ξεκινάει ένα κλίμα που είναι να εξελιχθεί στην πνευμονία να το προσέξουν. Ας δούμε ποια είναι, να σπάσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα δείγματα, μάλλον τα βήματα από το απλό κρύωμα στην πνευμονία. Το πρώτο είναι η απειλή. Υπάρχει μια απειλή ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Λύνεται λοιπόν η λειτουργία και η εικόνα της επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε διάφορες τουριστικές περιοχές που βιώνουν μια κρίση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ξένος κάνει το μπανάκι του, φλάτσα, πλούτσα, φλάτσα, πλούτσα και βλέπει τον πρόσφυγα με την βάρκα να πνίγεται στα 2 μέτρα. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά υπάρχει η απειλή. Σου λέει λοιπόν ο άλλος, θα πάω εκεί, βλέπω κάτι εικόνες στην Ελλάδα, πλακώνονται, σφάζονται στο πλάι, λίγο εγώ το Πάσχα και θα περάσω από την προβλήτα νούμερο 2, μα έχω ακούσει ότι είναι υγειονομική βόμβα, να το προσθέσω και στις λέξεις. Πώς θα πάω από εκεί? Θα δείχνω μια απειλή στον αέρα. Δεν έχει συμβεί κάτι από το. Πλήττει όμως την εικόνα, την επισκεψιμότητα και τους δυνητικούς πελάτες που θα μπορούσαν να έρθουν. Δεύτερο, κλιμάκωση της έντασης. Αυτό το πρώτο πια γίνεται καθημερινότητα. Κάθε μέρα. Δεν είναι μια φορά στις 10 μέρες είδα στις ειδήσεις κάτι. Σήμερα έμαθα ότι ένας πέταξε ένα μολό στον αέρα. Την επόμενη μέρα πήγε ένας και έσπαξε τον άλλο. Πω, τι γίνεται. Και από την άλλη, βέβαια, ακούω μια καθησιαστική φωνή. Μη φοβάσαι το Πάσχα, θα φύγετε κανονικά από το Πειραιά. Κλιμάκωση. Από την κλιμάκωση περνάμε στη συναισθηματική φόρτιση. Ανασφάλεια και πανικός. Δηλαδή, παιδιά, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Ποιος που θα πάει, που δεν μπορούμε να πάμε. Πας εσύ τώρα στην Μυτιλίνη να κάνεις, ας πούμε, τουρισμό και εκεί να σου επιτεθεί κάποιος να σε ληστέψει, να σε βιάσει κλπ. Έχεις αποκτήσει ήδη ένα αίσθημα πανικού. Τα ΜΜΕ ρίχνουν φώτα δημοσιότητας, δημιουργώντας ένα επικοινωνιακό χάος. Η εικόνα άλλα λέει, άλλα λένε οι υπεύθυνοι που επιχειρίζονται την κατάσταση. Σε βαθμό που θεωρείς ότι αυτά που σου λένε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί στην ανάγκη γρήγορης λήψης αποφάσεων. Όσο αργείς να πάρεις επιβίωση, ακόμα και αν σου λένε στο κρίμα, μην πάρεις επιβίωση. Άσο, θα κάνει τον κύκλο. Όσο αργείς να κάνεις αυτά που πρέπει, τόσο τα συμπτώματα θα παραμένουν παραπάνω. Επειδή το συζητούσαμε με μια άλλη ομάδα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πάντοτε ότι γρήγορη απόφαση σημαίνει και σωστή απόφαση. Πολλές φορές κάτι βεβαιασμένο. Δεν στηρίζεται σε ένα σχεδιασμό, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για την έννοια του σχεδιασμού. Προφανώς ξέρετε τι είναι αυτό. Θυμάστε αυτή τη φωτογραφία. Θα σας θυμίζει κάτι. Σαντορίνη. Και εγώ στην αρχή, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν τη Σαντορίνη. Δεν είναι όμως Σαντορίνη. Είναι. Μπράβο. Κώστα Κονκόρδια. Αυτό είναι ένα ναυάγιο που έγινε σε μια τουριστική περιοχή. Το πλοίο έγινε εκεί, χάθηκαν 32 άνθρωποι. Υπήρχε όλη η κατάσταση και η κρίνια. Έχω φωτογραφία την Παναγία και αργότερα, αλλά επειδή την έβαλα για ένα λόγο. Για να δείξουμε ότι πολλές φορές
Μια κρίση στην τουριστική βιομηχανία, όπως όλες οι κρίσεις, είναι ευκαιρία για κάποιον. Δημιουργήθηκε το φαινόμενο των τουριστών, δεν θυμάμαι την αγγλική έκφραση, αλλά τουρίστα σκιέν. Ξαφνικά κάποιοι ενδιαφέροντα, επειδή αυτό έγινε πάρα πολύ καιρό, έγινε τουριστική ατραξιόν. Έρχονταν από όλη την Ευρώπη και πληρώνανε χρυσάφι για να μπορέσουν να κάνουν μια βόλτα με την βάρκα, βλέπετε τις βάρκες και τα τέτοια, να αγγίξουν και λίγο το ναυάγιο. Να νιώσουν αυτό το δέος ότι περνάει το καραβάκι και βλέπει ένα φουγάρο δίπλα στη θάλασσα. Άνθρωποι, δυστυχώς ή ευτυχώς, έβγαλαν χιλιάδες ευρώ κάνοντας τουρισμό, πάνω σε ένα τραγικό γεγονό. Δηλαδή, θα μου πείτε τι εννοείς, ότι και στο εστιατόριο να το δώσουν, να κάνουν ένα μουσείο τρομοκρατίας και να πούνε εδώ σκοτώθηκε. Δυστυχώς είναι ανθρώπινη φύση. Λειτουργεί με τέτοιο τρόπο η ανθρώπινη φύση που κερδοσκοπεί πάνω στην κρίση. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και τα βλέπουμε τώρα με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο άλλος διαμαρτυρόταν στην Δομένη ότι δεν μπορώ να καλλιεργήσω το χωράφι μου γιατί έχει καθίσει πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην ίδια ώρα είχε στήσει καντίνα παράδειγμα και πουλάγε σάρκες. Και έβγαζε, ας πούμε, 5.000 την μέρα. Μίλησα λίγο για την υπολογία της κρίσης, αλλά το ερώτημα είναι γιατί μιλάμε για την κρίση στον τουρισμό τόσο πολύ. Και δεν μιλάμε για την κρίση στα τρόφιμα. Πρώτα απ' όλα, ο τουρισμός έχει ένα κοινό με τα τρόφιμα. Είναι ευπαθές. Πόσο και θα σας φαίνεται, ας τη λέμε ευπαθές με την έννοια ότι αν το αφήσει έξω σαπίζει, αν δεν το μεταφέρει σωστά χαλάει. Είναι το ίδιο ευπαθές. Μπορεί να γίνει ένα τσακ και να τους χάσεις. Όπως μπορεί να γίνει ένα τσακ και να κερδίσει. Αλλά όταν γίνεται τσακ και κερδίζει, γιατί εσύ βιώνει και κερδίζει την κρίση του άλλου. Όταν ο τουρισμό άνθησε στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια, όχι γιατί εμεί είχαμε κάνει κάποια στρατηγική, αλλά γιατί στην Βόρεια Αφρική γινόταν χαμός. Και υπήρχε ανασφάλεια στην Τουρκία από τι μομπιστικέ ενέργειε. Και η Ελλάδα κατέστη ασφαλή τουριστικό προορισμό, παρότι είχε τα προβλήματα με την παραμονή ή όχι στο ευρώ. Η εμπιστοσύνη των τουριστών ήταν Ελλάδα, διότι ήξεραν ότι δεν κινδυνεύουν να πάνε να προσκυνήσουν σε ένα ναό και να την αφήσουν στον αέρα, όπως έγινε στην Αίγυπτο. Είναι λοιπόν το πρώτο στοιχείο είναι ένα επαφές προϊόν που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, να βγει μια ταξιδιωτική οδηγία και να πούνε μην πάτε Ελλάδα και να είναι μια καταστροφή. Το δεύτερο είναι ότι οι κρίσεις αυτές αντιμετωπίζονται σε 3 επίπεδα. Σε εθνικό επίπεδο, τοπικό επίπεδο και επίπεδο επιχείρηση. Ενώ μια κρίση που έσκασε στη Φάγια γιατί είχε γυαλιά μέσα στα γιαούρτια, είναι μόνο επίπεδο επιχείρηση. Κάτι που μπορεί να συμβεί σε μια τοπική κοινωνία, διαρροή λιμάτων στη θάλασσα, είναι τοπική κοινωνία. Όμως, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή προσφυγικό, όταν έχουμε οικονομική κρίση, όταν έχουμε δημοκρατία, η επιχείρηση, η μικρή τουριστική επιχείρηση μπορεί να είναι ακατάλληλη. Ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο που αγωνίζεται με τους πολιτές του και τα στελέχη του να πείσει τους tour operators να έρθουν Ελλάδα, ό,τι όσο και να προσπαθεί, αν δεν έχει βοήθεια σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Άρα, βασική διαφορά στη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών είναι ότι η αντιμετώπιση της καταστροφής και της κρίσης μπορεί να έρθει μόνο μέσα σε 3 επίπεδα. Ωραία. Επειδή μίλησαμε ίσως για το πιο σύνδετο κομμάτι και το πιο επώδυνο που μας πονάει, η τρομοκρατία, το προσφυγικό, ποιοι είναι οι άλλοι τομείς δηλαδή που, αν κάτσουμε κάτω πίνοντας τον καφέ μας και πείσουμε το οτιδήποτε σε μια τουριστική επιχείρηση, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συμβούν. Πάω στα πιο απλά τεχνικά προβλήματα. Το είπα πριν, έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο δεν πάει καλά, δεν λειτουργεί. Ανθρώπινη ασφάλεια. Έγινε κάτι. Δεν εξυπηρετήσαμε σωστά έναν πελάτη, τον δυσαρεστήσαμε, τον ενοχλήσαμε με τη συμπεριφορά μας και δεν αρκείται στη διαχείριση παραπάνω, αλλά βγάζει κάτι στο Facebook και λέει: μην ξανατολμήσετε και πάτε στο τάδε ξενοδοχείο, είναι το χειρότερο, το πιο βρωμερό. Ορίστε να έχει φωτογραφία από το δωμάτιο που ανέπτυσα από το κινητό μου στο Facebook. Είμαστε ακόμα πιο ευάλωτοι στην τουριστική βιομηχανία, γιατί δεν αρκεί. Ξέρουμε από τη μια ότι φτιάχνουμε υπέροχες σελίδες στο Facebook. Δείχνουμε καταπληκτικά βίντεο με τα καταλήμματά μας και τις περιοχές μας, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ανοίξει τη δυνατότητα ο καθένας να πει ό,τι θέλει και να υπάρχει και άμεση ανάδραση. Που πριν δεν το είχαμε, τουλάχιστον πριν φοβόμασταν πριν τα social media, φοβόμασταν μόνο μην έρθει ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο να δημιουργήσει θέμα και να πάρει με την κάμερα.
Τώρα ο καθένας είναι δημοσιογράφος γιατί έχει αυτό. Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να τραβάει βίντεο ό,τι θεωρεί ότι τον ενοχλεί. Προχτές, θα σας πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Προχτές πήρα έναν οδικό ταξί και μιλούσαμε για τον τουρισμό και χωρίς να το θέλει, μου παρουσίασε κάτι, ένα προσωπικό του βίωμα, ένα προσωπικό γεγονός με έναν ξένο, το οποίο αν σας τα ακούσω μπορεί να σας φανεί αγενές, όμως αυτός ο άνθρωπος λειτουργήσε, λες και είχε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης. Να σας το πω τι είναι. Ήμουνα, μου λέει, προς το μοναστηράκι, αυτός είχε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και τα λοιπά, με μερσεντές, πολύ περιποιημένο και έχει σταματήσει σε μια γωνία και έρχεται ένας ξένος με το κινητό του και τραβάει φωτογραφία. Και του λέει, τράβησα μια φωτογραφία, το αμάξι σας είναι υπέροχο και μου αρέσει. Και βγαίνω έξω, απαιτώ να σβήσετε τη φωτογραφία. Έχω, μου λέει, μάθει αγγλικά, μιλάω καλά. Έμεινα όμως αγγλιαστικά. Αν θέλετε, λέει, να βγάλετε φωτογραφία, πρέπει να πάρετε την άδειά μου και θα ήθελα να είμαστε μαζί στη μένη αγκαλιά και να δείχνουμε και το χώρο. Του λέει, μα θέλετε να το κάνουμε, θα σας παρακαλώ, θυμάστε στο μήνυμα ότι τράβηξατε. Μα του λέει, εντάξει, να τη σβήσω και το σβήσα. Στην αρχή του λέει, μα γιατί το κάνατε αυτό. Λέει, εγώ δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσετε. Αυτός άλλος μου λέει, μπορεί να πάει να καταγγείλει ότι εγώ τον είχα και του πήρα λεφτά, δεν ξέρω ποιος είναι. Και μπορεί να με καταγγείλει για αποζημίωση. Και να πει, ορίστε, έχω δει τη φωτογραφία, έχω δει την πνεύμα. Εγώ, επειδή γνωρίζω ότι όταν πηγαίνουμε σε μια δικαστική υπόθεση, μας θεωρούν ενόχους, μπορεί να είναι και στερεότυπο, μπορεί να είναι και αλήθεια, λειτουργήσα βάση ενός σχεδίου που έχω φτιάξει. Όταν κάποιος μου κάνει κάτι τέτοιο, εγώ λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Με βγαίνεις, μπορεί όντως, χωρίς να το θέλει, να δυσαρέσει έναν τουρίστα, αλλά από την άλλη, εφάρμοσε διαδικασίες οι οποίες διασφάλισαν αυτός ο μικρός οδηγός που λειτουργεί σαν ένα μυρμήγκι της τουριστικής βιομηχανίας που εξυπηρετεί ένα τουρίστα, λειτουργήσε και να προστατεύσει τη δική του επιχείρηση. Πριν το ταξί. Και μου είπε τη λέξη, έχω βάλει διαδικασίες. Πρόλαβε. Συναλλαγές. Και παροχή κυρίως από τους εξωτερικούς προμηθευτές. Με κρεμάει ο προμηθευτής μου, γιατί απελώνω το capital controls, αυτός θέλει λεφτά. Και εγώ δεν έχω φαγητό ή δεν έχω συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρειάζομαι για τους πελάτες μου. Ενώ ξέρω τι συμβαίνει, δεν με διευκολύνει κανείς, δεν με αφήνει η τράπεζα να βγάλω πάνω από 5.000 για να πληρώσω τους ομιθευτές μου. Και έχω πελάτες που δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί εδώ θα μιλήσουμε για το πώς βλέπει ο πελάτης, ο τουρίστας, την τουριστική βιομηχανία. Και πώς αντιλαμβάνεται την κρίση που αντιλαμβάνεσαι εσύ. Αρρώστιες, επιδημίες, περιβαλλοντική διαχείριση. Βυθίζεται το καράβι και γεμίζει η θάλασσα που άλλος κάνει μπάνιο με λίμματα. Σε τουριστική περίοδο. Συμπεριφορά πελατών. Μπορεί η συμπεριφορά πελατών να είναι αρνητική και αισθητική και να δημιουργεί πρόβλημα σε όλους τους πελάτες. Τήρηση νομοθεσίας. Ανταγωνισμός. Αθέμητος. Εμείς ο ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργήσει κρίση. Πολύ κάτω οι τιμές, χαμηλότερες ποιότητες, δουλειοφθορά. Όπως λένε στην πολιτική, προβοκάτσια. Φημολογία. Διασπείρεται κάποια αρνητική φήμη για σένα, η οποία δυστυχώς μπορεί να παγιωθεί λίγο τα social media, λίγο κάποιοι δημοσιογράφοι. Σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Αν διαταραχθούν, μπορεί να μην βρίσκεις ούτε εργαζόμενο να δουλέψουν σε αυτό που κάνεις. Προφανώς όλο το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον, γιατί εδώ συζητάμε για το ΦΠΑ στον τουρισμό αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας αγώνας που θέλουν τουριστικές επιχειρήσεις να πείσουν ότι δεν μπορούν να προωθήσουν. Αν τελικά βασιστεί αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και πάει στο υψηλότερο κλιμάκιο, σου λένε ότι εμείς θα έχουμε προκληθεί σε εμάς καταστροφή. Δεν θα έχουμε σεισμό, αλλά θα έχουμε πελάτες. Φυσική κίνδυνη καταστροφές και φυσικά δημοκρατία. Αυτός είναι ο καμπάς που έχουμε. Μέχρι τώρα διαπιστώνουμε αυτά τι συμβαίνει. Η λογική που έχουμε σε όλα τα στάδια, προφανώς, είναι αυτός ο κύκλος. Ξέρω ότι είναι ένας κύκλος που όπως μια αρρώστια κάνει τον κύκλο της, έτσι και εμείς θα κάνουμε κάθε φορά τον κύκλο, όμως στο τέλος της ημέρας θέλουμε να πιστεύουμε ότι το οργανισμό μας, ότι ο φυσικός οργανισμό μας θα φτιάχνει περισσότερο το ανοσοποιητικό του. Γιατί κάθε φορά θα βγαίνουμε πιο δυνατοί, γιατί θα μαθαίνουμε πράγματα. Το πρώτο στάδιο που θα δούμε πιο αναλυτικά είναι η πρόληψη. Και όπως θα δούμε, το πιο σημαντικό στοιχείο της πρόληψης και θα το αναλύσουμε αρκετά
είναι να υπάρχει ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων και σχέδιο. Σχέδιο ουσιαστικά είναι βήμα βήμα τι κάνουμε και πώς. Όταν και αν έχουμε τη δυνατότητα, αν έχουμε τη δυνατότητα και δεν είναι ένα στιγμιαίο έκτακτο γεγονός μη προβλεπόμενο, είμαστε σε ετοιμότητα. Δηλαδή, αυτός που την πάτησε και μπήκανε στο εστιατόριο με τα όπλα στα χέρια, ναι, αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα γιατί κάτι το περίμενε. Και δεν ήταν σε ετοιμότητα όσο είναι έτοιμος. Όμως κάποιος ο οποίος, όπως τώρα όλοι ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Άρα, θα μου πείτε τι θα κάνει και το τελευταίο μαγαζάκι, η τελευταία ταβέρνα, τέτοια σε μια παραλία, μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να του συμβεί το οτιδήποτε τέτοιο. Σίγουρα όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια ενός ότι μπορεί να γίνει κάτι στραβό. Η αντίδραση. Αναγνώριση της κρίσης. Υπάρχουν πολλοί που πάσχουν από το σύνδρομο του φλουχοκαμιλισμού. Δηλαδή, όχι δεν υπάρχει καμία κρίση. Έλα, εντάξει τώρα. Μην το μάθουμε και παρά έξω να το κρύψουμε. Μπορεί να πάθει το οτιδήποτε οποιοδήποτε από μια λάθος απόφαση. Υπήρξε εστιατόριο ταβέρνα στην Ελλάδα όπου ο Ταραγιάννης επέλεξε επειδή τον ενοχλούσε ένα σκυλί να του κόψει το κεφάλι. Να το κακοποιήσει η βάναυσα, τον πήραν χαμπάρι, όχι μόνο προφανώς τον ξεκαθίνιασαν και τον απείλησαν τη φιλοζωή, αλλά προκάλεσε το ανθρωπιστικό μας ας πούμε αίσθημα με όλη αυτή τη συμπεριφορά του. Και όχι μόνο αυτό, και θα εξοντώνεται και οικονομικά, γιατί παρενέβη η δικαιοσύνη που συνήθως δεν παρεμβαίνει, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που τιμωρεί αυτό το πράγμα, και έφαγε 5.000 ευρώ πρόστιμο, κάποια φυλάκιση. Φυσικά δεν νομίζω ότι το μαγαζί μπορεί να παραμείνει εκεί, δεν πιστεύω ότι πηγαίνει. Θα περάσει πάρα πολύ καιρό για να ξεχαστεί όλο αυτό. Αλλά αυτό από μια στιγμή απόφαση που δεν κατάλαβε καν ότι μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός στον τουρισμό. Μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις, μην μιλάμε μόνο για μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν μηχανισμούς. Έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Στο ποδοσφαίρι. Ετερογένεια. Άλλος είναι τουριστικός πράκτορας. Άλλος έχει απλά ένα κατάλημα, ένα εστιατόριο. Όλοι όμως είναι στην ίδια βιομηχανία. Γι' αυτό μιλάμε για τουριστική βιομηχανία. Όμως ένα ευρύτερο γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε πτώση και καταστροφή τους πάντες. Ενεργοποίηση ομάδας, συγκέντρωση και επαλήθευση πυροπροβιών, αδιάκοπη επικοινωνία με φορείς, αυτά όλα που τα δούμε, αλλά δίνουμε την πρώτη λογική της αντίδρασης. Η αντίδραση, να ξέρετε, έχει δύο πράγματα. Προσπαθώ να σταματήσω την αιμορραγία, αν υπάρχει, και την ίδια ώρα προσπαθώ να αποκαταστήσω την εικόνα. Δεν ασχολούμαι μόνο με το ένα, ασχολούμαι και με τα δύο. Θα το δούμε όμως αναλυτικά. Και φυσικά, μόλις κλείσει, μόλις καταλάβουμε ότι έσβησε η φωτιά, πρέπει να περάσουμε το γολγοθά της επαναφοράς στην ομαλότητα και βέβαια να καταγράψουμε και να ελέγξουμε και τις απώλειες του. Για να έχουμε λίγο την εικόνα, ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στραβό, έχουμε ένα στενό έλεγχο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πιο μεγάλο πρόβλημά μας είναι αυτό και μετά φυσικά τα κυβερνητικά οργανική υπηρεσία. Αν κάτι δεν μαθευτεί στα media και στα social media, είναι σαν να μην έχει γίνει, λένε οι επικοινωνιολόγοι. Αν κάνω δηλαδή μια εκδήλωση, ωραία, και δεν την επικοινωνήσω, δεν την μάθει ο κόσμος, δεν υπάρχει βίντεο, φωτογραφικό υλικό και δεν την μάθει ευρύτερα κόσμος από αυτόν που μπορεί να έρθει, είναι σαν να μην έχει γίνει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και ένα κακό αθλητικό γεγονός. Αν δεν γίνει κάτι στραβό, όλοι βλέπουν μια εξαιρετική ευαισθησία από τους δημοσιογράφους να εντοπίσουν το κακό. Και μάλιστα, αν έχουν κάνει και λάθος, δεν σε αποκαθιστούν. Ο τύπος λοιπόν έχει την ευαισθησία να αναδεικνύει παραλήψεις, παραπτυχίες, θυμηθείτε ρεπορτάζ από τα μια μουσική από ήταν πίσω του. Η εταιρεία δεν είχε φροντίσει να κάνει αυτό. Συνέπεια από πίσω μου είναι μια μουσική τρομακτική, λες και είναι ταινίες του, πώς το λένε, του Φόσκολου, εκείνες με τις πολεμικές κτλ. Σου προκαλεί όμως την ευαισθησία. Φυσικά ποτέ δεν βγάζει ένα αντίστοιχο βίντεο να πει συγγνώμη, κάναμε λάθος. Παρά μόνο αν αποφασίσει αυτός ο οποίος θύχθηκε να κυνηγήσει δικαστικά την υπόθεση για να δικαιωθεί και να προκατασταθεί. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτός ως ένας έλεγχος δεν σ' άφηνε να κάνει τη δουλειά σου.
επειδή την ίδια ώρα που είσαι να σε πίνει καφέ στο ξένο, να του δώσει να φάει, έρχεται πάνω από τον Μαρκούτσι. Πείτε μου επιτέλου, τελικά εσεί φταίτε για το ατύχημα που έγινε. Και δεν μπορεί να του κάνει και τίποτα. Άρα, αυτά τα δύο θέματα είναι σημαντικά, όπω επίση το επόμενο στάδιο είναι ότι χάνεται η ηρεμία στον χώρο εργασία. Οι άνθρωποι νιώθουν ανασφάλεια που δουλεύουν μέσα στην επιχείρηση. Η τουριστική για του λέει: άμα πάμε έτσι, θα μα κόψουν. Θα μας... Χάνεται χρήμα, υπάρχουν ακυρώσει, εσπεσμένε αναχωρήσει. Αυτά είναι ζημιέ που γίνονται. Κινδυνεύει η θετική εικόνα τη εταιρεία. Αν έχουμε μεγάλου κολοσσού, πέφτει η αξία τη συμμετοχή. Πέφτοντα η αξία τη συμμετοχή, μπορεί να γίνει αντικείμενο επιθετική εξαγορά. Εύκολα. Και να αλλάξει επιχειρησιακά, κάποιο μπορεί να του συμφέρει κιόλα να καταστρέφεται η φήμη τη τάδε ξενοδοχειακή αλυσίδα, γιατί μπορεί να αγοράσουν φτηνά στο χρηματιστήριο και από όπου μπορούν τι μετοχέ και να γίνουν οι ιδιοκτήτε με πολύ χαμηλό κόστο. Και βέβαια, προφανώ, αν έχουμε ένα κύκλωμα το οποίο ασχολείται όχι μόνο με υπηρεσία, αλλά πραγματικά προϊόντα, προμηθεύει δηλαδή ότι είναι προμηθευτικό φορέα στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι παγώνουν τα πάντα, δηλαδή έφτασε να πει έχει μια αλυσίδα επιχειρήσεων, α πούμε. Έχουμε για παράδειγμα το LTC Cluster, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τα Cluster είναι συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεων, που ενώ είναι αντίπαλοι, συνενώνονται σε μια μορφή είτε συνεταιρισμού, είτε συνεργατικού σχηματισμού, είτε εταιρεία, με σκοπό είτε να πάνε όλοι μαζί για να χτυπήσουν μια μεγαλύτερη αγορά, μια ευκαιρία ή να πετύχουν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση κόστους. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το πιο παλιό κλάστερ στην Ελλάδα είναι τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Μαζευόμαστε 120 ανταγωνιστές σε έναν χώρο, παραμένουμε ανταγωνιστές, αλλά κερδίζουμε από το γεγονός ότι είμαστε όλοι μαζί, άρα έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και εξασφαλίζουμε και καλύτερες τιμές πρώτων υλών γιατί παραγγέλνουμε 120, έχει ένας μεμονωμένος. Ένα τέτοιο κλάστερ είναι το LTC, έχει 40 από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και έχει φτιάξει ένα συνεταιρισμό που δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με προμηθευτές και εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές προσφορές για κλινοσκεπάσματα, κρεβάτια, φαγητό πρωινού, ό,τι χρησιμοποιεί για ένα ξενοδοχείο και εξασφαλίζει προνομιακές τιμές για τα μέλη του κλάστερ. Άρα, είναι από την άλλη, τα μέλη του κλάστερ είναι υποχρεωμένα να παραγγείλουν από τους συγκεκριμένους προμηθευτές που έχουν δώσει τις προσφορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κερδίζουν τεράστια, δηλαδή 30-40% έκπτωση, αν πήγαινε μεμονωμένο το ξενοδοχείο. Για φανταστείτε λοιπόν να είσαι μια τέτοια επιχείρηση και να γίνει κάτι στραβό, ότι έδωσε σαπισμένο γάλα, ξέρω εγώ, ή με κάποια σεντόνια τα οποία τέλος πάντων δημιουργούν πρόβλημα στο δέρμα. Δεν σε κόβει μόνο ένα, σε κόβουν 40. Οι 40 μεγαλύτεροι παίκτες της τουριστικής αγοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και αυτό που σας έλεγα πριν, το λέω πικρή αλήθεια. Πάμε λίγο να δούμε, ας αφήσουμε τις επιχείρησεις να δούμε τον ίδιο τον τουρίστα. Αν γίνουν γεγονότα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ενός προορισμού, μπορούν να οδηγήσουν αφενός η οικονομική αναθάνωση την περιοχή, ευρύτερα τη χώρα, και περισσότερο να σκεφτούμε λίγο, να μην σκεφτούμε τους ανθρώπους που θα χάσουν δουλειές, την ανεργία στην περιοχή, να σκεφτούμε ότι οι τουρίστες θέλουν να ταξιδέψουν σε έναν προορισμό, να περάσουν καλά, να μην υπάρχουν επιπλοκές ή απειλές για την ασφάλεια και την ευημερία τους, που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Το ότι εγώ ακυρώνω αυτή τη στιγμή μπορεί να διακύρωση δική μου ως πρακτορείου να οδηγεί σε απώλεια 10 θέσεων στο νησί της λέμε αυτή τη στιγμή που έχουμε ζητηθεί κάμωση. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα περάσω καλά. Έχω δουλέψει ένα χειμώνα στην πατρίδα μου, απάνω στην Ιρλανδία. Θέλω να σαν τον τύπο με το Μούσι που δείχνει διαφήμιση και αναρωτιέται γιατί έχει τόσο free δωρεάν χρόνο Έλληνα, ας πούμε. Ναι, θέλει λοιπόν, είναι τόσο εγωιστής που θέλει να περάσει καλά. Δηλαδή η ήλιο και δεν μπορεί να ενοχλείται από ότι ή να νιώσει ότι μπορεί να του συμβεί μια άσχημη κατάσταση. Είναι πολύ εύκολο να του κάνει ένα κλικ, να κυρώσει το πακέτο του και να πάει να τον πάει το πρακτορείο σε ένα άλλο διπλανό προορισμό. Τόσο απλά. Και θα είμαστε ειλικρινείς, δεν αφαιρεί και κανένα να επικαλείται το ανθρωπιστικό αίσθημα των τουριστών για να μην ακυρώσουν. Συνήθως τα βάζουν με την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει, με την τοπική κοινωνία που δεν ήταν έτοιμη, κλπ. Μπαίνουμε τώρα, υπάρχει κάτι που θέλουμε να ρωτήσουμε, να θέσουμε.
θέση σε σχέση με την αρνητική φήμη. Υπάρχει το δόγμα ότι ακούγεται το όνομα τη απονομία τη επιχείρηση και σε ακούγεται για κακό λόγο, για κακό λόγο. Διαφήμιση είναι και αυτό. Ακόμη και τη φήμη είναι το πρόγραμμα τη εταιρεία διαφήμιση. Ναι, κοίτα, σύμφωνο. Δεν συμφωνώ. Όχι, συμφωνεί πάνω από σύμφωνη για άλλου, για άλλου τομεί. Για τον τομέα του lifestyle, ας πούμε, να ασχολούνται μαζί μου. Όταν όμως έχουμε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν υπηρεσίες και πληρώνουν για να έχουν ποιότητα, αν συμβεί κάτι θα ξαναπάς. Δηλαδή, αν ακούς μια κακή φήμη ότι το τάδε ξενοδοχείο έχει ταχύ υψηλότερα προβλήματα, πρέπει να έχεις μαζοχιστικές τάσεις για να πας να μείνεις εκεί, ας πούμε. Τώρα το να κάτσεις να διερευνήσεις αν αυτό είναι μια φημολογία των ανταγωνιστών, είναι λάσπη, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ουσιαστικά η φήμη, το όνομα που χτίζεις, είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο asset. Είναι ένα στοιχείο, όπως λέμε, στον ισολογισμό του ενεργητικού, που είναι πιο σημαντικό από τα κτίρια, τα μηχανήματα και ό,τι άλλο μπορεί να έχει αξία ως υλικό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πάσα στιγμή να γίνει κάτι και να χαθεί. Γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ κι εγώ με αυτό, γιατί δεν αφορά χώρο κάποιος πάει να δώσει χρήματα για να περάσει καλά. Αφορά άλλους τομείς. Αφορά τομείς προσωπικής προβολής ανθρώπων και επαγγελματιών. Ναι. Καλύτερα να λένε για μένα παρά να μην ασχολούνται μαζί μου. Λένε ότι με εκεί λένε. Αν αυτό συνδέεται και με αποτελεσματικότητα στη δουλειά μου και με επίτευξη στόχων, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα ένα μήμα σεβασμένη αξία προπονητή που λέει το Μουρίνιο και πουλάω, ποντάρω πάνω στο κλωστή. Ας μιλάνε με τα χειρότερα για μένα. Εμένα όμως μιλούν για τα περισσότερα λεφτά γιατί έχω επιτυχία. Αυτό δεν μπορείς να το πεις όμως σε ένα τομέα. Μπορείς να χτίσεις δηλαδή brand, να κάνεις brand πάνω σε αυτό. Πάντως, στο θέμα της φήμης, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να μην μιλήσουμε για το εξωτερικό, λειτουργούν πολλές περιοχές λόγω της φήμης και οι υπηρεσίες τους είναι πολύ χαμηλές. Πράγματι. Δηλαδή, τα νησιά, σαν Σαντορίνη, Μύκονο, αυτά, έχω δει καταλήμματα τα οποία ούτε στο χειρότερο μέρος της Ελλάδας δεν μπορούσε να πας να πληρώσει για να κινηθείς εκεί και παρ' όλα αυτά αυτοί ζητάνε ένα 100 ευρώ την βράδυ, την διεκτέρευση, 150 ευρώ την διεκτέρευση και το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί συνεχίζουν και έχουν παρόλο ότι υπάρχουν αρνητικά σχόλια, υπάρχουν στο ίντερνετ όλα αυτά. Η φήμη του νησιού ή της περιοχής υπερτερεί της επιχείρησης. Δεν είναι παράλογο, γιατί εδώ έχουμε ας πούμε μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός. Δηλαδή δεν ήταν ξαφνικά στην εικόνα να προβιβάζονται πρόσφυγες, οι οποίοι, που βέβαια προσέξτε, έχει μεγάλη κουβέντα το προσφυγικό. Υπάρχουν αυτές τις περιοχές που διαμαρτύρονται και φοβούνται για το τι θα γίνει το καλοκαίρι και έχουν δίκιο, αλλά δούλεψαν πάρα πολύ καλά στους νεκρούς μήνες με τους πρόσφυγες. Όχι γιατί οι πρόσφυγες αγοράζουν καφέ, αλλά γιατί τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα από στελέχη του Ερυθρού Σταυρού, της Frontex. Δηλαδή, περίοδος στις οποίες θα ήταν κλειστοί, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, αυτή τη στιγμή είναι φίσκα και πάνε και βγάζουν καλά λεφτά. Το άγχος τους όμως είναι για το καλοκαίρι και για την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Αν έχουμε μια φυσιολογική κατάσταση και υπάρχει υψηλή ζήτηση, προφανώς ο άλλος σου χρεώνεται ο όρος ότι είσαι ένα τρίτο. Οπότε θα μείνει και σε μια τρύπα όσο προκειμένου εσύ ας πούμε, να ζήσει τη ζωή τη μικρό. Αφού βλέπουν ότι πετυχαίνει και αφού βλέπουν ότι κάθε χρόνο κάποιοι που έχουν διαβάσει σχόλια. Τελικά, επειδή τελευταία στιγμή θέλουν να δουν κάτι, είναι αυτό το υπερκοστολογημένο είναι και πιο φτηνό από ένα μέσο δωμάτιο. Δηλαδή, θα πληρώσουν 100 ευρώ για κάτι που θα έκανε 40, θα το δεχτούν από το να πληρώσουν 1200 ευρώ για κάτι που θα έκανε 120. Γιατί μιλάμε για τέτοιες αποκλήσεις τιμών. Έτσι, δηλαδή, στηρίζεται πάρα πολύ δυστυχώς στην προσφορά και στη ζήτηση. Ναι. Απλά σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, σε κάποια σημεία, σε κάποια μέρη. Είναι τόσο μεγάλη η προβολή των media που ουσιαστικά να δώσω ένα παράδειγμα στην Πάρο, νομίζω και στην Μύκονο έχουν γίνει ανθρωποκτονίες σε καλοκαιρινή σεζόν. Και στη Ρόδο που είχαμε το Φαλιράκι. Στο Φαλιράκι που οι σωματοφύλακες εκείνους μαγαζιού σκοτώσανε και πήψαν μέχρι θανάτου κάποιου. Παρ' όλα αυτά τα media καταφέραν και το πνίξανε, ενώ ταυτόχρονα ένα ίδιο σκηνικό στην ΚΟ αυτή τη στιγμή από ένα μετανάστη θα είχε κλείσει η τουριστική σεζόν της ΚΟ αυτή. Εδώ που λες είναι πολύ σωστό. Οπότε είναι καθαρά και θέμα προβολή στο media. Τώρα που είπες αυτό, επειδή εδώ πέταξα λίγο την
τα στάδια, λίγο πριν. Και έχουμε. Πριν πάρα πολύ, θα δείξω λοιπόν από το είπες ακριβώς. Λοιπόν, εδώ. Όλοι τα ΜΜΕ επενδύουν στην καταστροφή, δηλαδή έχουν θέμα. Αν η ιστορία είναι έντονη ή δραματική, όσο πιο δραματική η έντονη, τόσο πιο πιθανή η μετάδοσή της. Αν πρόκειται για απρόβλεπτη ή σπάνια ιστορία, αν έχει ήδη μεταδοθεί από άλλους, αν έχει ήδη προσδιοριστεί ως σημαντικό νέο από προηγούμενες μεταδόσεις, αν θα συνεχίσει να προσδιορίζεται ως σημαντικό νέο, εδώ μπαίνει αυτό που είπαμε, μήπως πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους, έγινε το προβάλαμε, γιατί αναγκαστήκαμε, ίσως δεν θα το κάναμε, αλλά το προβάλλει όλο το BBC. Άρα δεν μπορώ και εγώ να μην το παίξω. Αν θα συνεχίσει να προσδιορίζεται ως σημαντικό νέο, ή εγώ θα το θάψω και θα λέω και θα επικεντρώσω στο γεγονός ότι ο πατέρας του νεκρού νεαρού του ταυτόχρησε την καρδιά του για μεταμόσχευση και άρα θα το πάμε προς τα εκεί και κλπ. Αν εμπλέκει, αναφέρεται σε σημαντικούς ανθρώπους, αναγνωρίσιμους κλπ. Αν έχει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τότε σε κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες, τότε τα μέσα ενημέρωσης θα παίζουν όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερο το θέμα. Θα το κρατήσουν δηλαδή πολύ ψηλά στην ατζέντα. Όπως λέτε στην κοινωνία. Να πω ότι επειδή μέχρι τώρα μιλάμε κυρίως για τη διαπίστωση της κατάστασης, θα έλεγα ότι εάν ακολουθούσαμε το λεγόμενο elevator έλεγχο, δηλαδή μου λέγανε ωραία, δηλαδή σε 15 δευτερόλεπτα, όσο κάνει να πας από τον πρώτο στον τρίτο με το ασανσέρ, τι σημαίνει η διαχείριση καταστροφής, θα έλεγα σε 15 δευτερόλεπτα τρία στάδια. Το πρώτο είναι όταν είμαι στην πρόληψη να κάνω ανάλυση πιθανών περιστατικών που μπορεί να μου συμβούν. Δεύτερο, κατάρτιση το σχέδιο, δηλαδή του σχεδίου που έχει μέσα τι κάνουμε, ποιος ασχολείται με τι, ποιοι είναι οι χώροι συγκέντρωσης, δηλαδή με το που θα γίνει το καμπανάκι, πώς λειτουργούμε όλοι, εξειδικευμένα σχέδια, άμεσες ενέργειες, όλοι στελεχών, ποιος κάνει τι, αν συμβεί κάτι, που είναι ένα απλό, η διαμαρτυρία ενός πελάτη. Ποιος ασχοληθεί με το παράπονο, να μην ασχοληθούμε όλοι και λέμε ένα διάλογο. Στάδιο τρίτο, εκπαίδευση και προετοιμασία για την εφαρμογή. Ένα παράδειγμα θα σας πω εδώ είναι ότι τη μόδα πια, ειδικά στην εσωτερική μηχανία, αρχίζει και γίνεται η εκπαίδευση όχι απλά σε ένα θεωρητικό χαρτί, σε ένα θεωρητικό σχέδιο. Η ωραία λοιπόν παιδιά σε μια άσκηση. Λοιπόν, τώρα υποτίθεται ότι ου, βγήκε καπνό το ξενοδοχείο. Με το που θα δείτε τον καπνό, τρέχετε εσύ κάποιο στο θύμα, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα τρόπο εκπαίδευση, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικό. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί πραγματικά πώ θα διδάσουμε. Πολλές φορές λοιπόν στείνονται περιστατικά χωρίς να ξέρει το προσωπικό ότι είναι εκπαίδευση. Δηλαδή όντως γίνεται κάτι για να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο αυθόρμητα και να δούμε αν πραγματικά έχουν κάνει αυτά που πρέπει, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο ας πούμε έχουν μάθει πώς θα αντιδράσουν σε μια πραγματική κρίση. Να πω ότι αυτά τα στάδια εξειδικεύονται σε ορισμένους κανόνες, σε τέσσερις κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι η άμεση αντίδραση. Με το που συμβαίνει το πρόβλημα, δεν παραλύω, άμεσα, αποφασιστικά, από την πρώτη στιγμή παίρνω αποφάσεις έτσι ώστε να, επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, πρέπει να συγκεντρώσω γρήγορα πληροφορίες. Πού είναι το πρόβλημα, από πού έχει προκύψει. Να έχω δηλαδή το ιστορικό, όπως θα έλεγα. Γιατί για να περάσω στο επόμενο στάδιο, δηλαδή δεν πρέπει να αφήσω κάτι να σέρνεται, γιατί μπορεί να ξεκινήσω από κάτι απλό. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά συμβαίνει μια καταστροφή σε ένα ξενοδοχείο μεγάλη. Μπορεί να υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Ή μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Αυτοί ένα-δύο άνθρωποι μπορεί να γίνουν 102 και να διάσουν ξενοδοχείο. Εγώ λοιπόν θα πρέπει όταν θα σκάσει το θέμα από την πρώτη στιγμή να εντοπίσω ποια είναι η ρίζα του προβλήματος, από πού προέρχεται το πρόβλημα. Για να μπορέσω μετά να το διαχειριστώ, ο δεύτερος κανόνας στην τουριστική βιομηχανία είναι προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να αφενός να φροντίσω τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό, κοινό, προσωπικό, πελάτες, αλλά επίσης να ξέρω ότι πρέπει να φροντίσω να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ο ανθρώπινος παράγοντας δηλαδή είναι στο επίκεντρο της αντιμετώπισης μια κρίση σε τουριστική επιχείρηση. Πρώτα αυτός και μετά η επιχείρηση. Γιατί όπως αναλύσαμε και πριν,
υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ζημιά, ίσως και ανεπανόρθωτη, στην υγεία ανθρώπων που απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Άρα, δεν μας νοιάζει να πάρουμε εμείς, εντάξει, ότι, δηλαδή, μην πάμε στη λογική ότι στείλω μια ομάδα τύπου η οποία προσπαθεί να αποδείξει ότι φταίει ο πελάτης. Πρώτα πρέπει να σώσω τον πελάτη, που είναι να μην έκανε σωστή χρήση της πισίνας μου και να χτύπησε. Αλλά δεν θα πω ποτέ αυτός πει. Είχαμε πει εμείς ότι εκεί υπάρχει ταμπέλα που λέει μην πέφτετε μέσα. Όχι. Πρώτα πρέπει να βεβαιωθώ, να δείξω ενδιαφέρον, ανθρωπιά, έτσι, και να δω τι συμβαίνει. Τρίτος, η τοποθέτηση του ηγέτη. Όπου ηγέτης βάζει τον πρόεδρο, τον ενδιαφέροντα σύμβουλο, τον ιδιοκτήτη. Μπορεί. Έχουμε πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, την λογική αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ενδεχομένως και κοινωνικές διαστάσεις, ο ιδιοκτήτης να εξαφανίζεται γιατί μπορεί να φοβηθεί το αυτόφορο ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο ηγέτης, η φυσική παρουσία του ηγέτη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα επιληφθεί ο ίδιος την προσπάθεια, αναλάβει την προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος. Είναι εκεί και πιστεύει ότι θα δώσει καθορίσει ή κατευθύνσει. Αν δεν είναι η διοικητική ομάδα εκεί, ποιος θα είναι. Ο υπάλληλος, ο τελευταίος. Εντάξει, okay, ξέρουμε ότι στις κρίσεις γενικότερα αναδεικνύονται οι ηγέτες που δεν το περιμένει κανείς. Ο ίδιος εξοικονομείς να πάρει την κατάσταση απάνω του και να λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι η υγιής προσέγγιση. Η κεφαλή πρέπει να εμφανιστεί και να εμφανίζεται όσο μπορεί περισσότερο στον τόπο της κρίσης για να δείχνει ότι είναι εκεί. Δεν πρόκειται για κάτι ασήμαντο, δεν μπορεί για το οτιδήποτε συμβαίνει να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, δεν είχαμε χαρτί υγείας για μία μέρα στο δωμάτιο να κατεβαίνει και να λέει: α, σοβαρά, δεν είχατε ένα πρόεδρος του ξενοδοχείου. Όμως, όταν είναι σημαντικά γεγονότα και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση, ο ηγέτης εμφανίζεται. Ακόμα και αν, πώς να σας το πω, χρειαστεί να μην κάνει τίποτα, αρκεί να είναι εκεί, να δείξει. Πριν από αρκετά χρόνια, πριν ο προηγούμενος καγκελάριος, θέλω να μου διαφεύγει το όνομα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο προηγούμενος καγκελάριος είχε ήδη κάνει μια θητεία και πήγαινε για τη δεύτερη. Είχε αντίπαλο στη δεύτερη προεκλογική εκστρατεία τον Στόιμπερ, ο οποίος ήταν 10 μονάδες μπροστά. Όταν λοιπόν λίγες μέρες, ουσιαστικά λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, πήγε μια μεγάλη πλημμύρα σε κάποιες πόλεις της Γερμανίας. Ο Στόιμπερ επέλεξε να μην διακόψει την προεκλογική του εκστρατεία, θεωρώντας και τον εαυτό του νικητή, ενώ ο ήδη καγκελάριος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κερδάω τις πόλεις και να μιλάω, πρέπει να βρεθώ δίπλα στους πληγέντες. Τον είδαμε λοιπόν με γαλότσες, αυτά να πετάει τα κοστούμια, να δείχνει ότι προσπαθεί. Μέσα σε ελάχιστες μέρες το μείον 10 έγινε συν 20. Και κέρδισε τη δεύτερη του φοιτεία, ακριβώς γιατί χρησιμοποίησε σωστά μια κρίση, την οποία την έφερε προς όφελός του. Κάνοντας το απλό, εφαρμόζοντας τον απλό τύπο κανόνα. Ο ηγέτης ήταν εκεί. Εκεί που έγινε η κρίση. Το τέταρτο στοιχείο, το πολύ σημαντικό, είναι η παροχή της πληροφόρησης. Θα δούμε ότι η ηγεσία σε συνδυασμό με την ομάδα διοίκησης πρέπει να δίνει εκείνη την πληροφορία στον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να θέλει και να ξέρει τι συμβαίνει. Αν δεν το πεις εσύ, οι φήμες θα φουντώσουν. Ο κάθε δημοσιογράφος θα λέει: ρωτήσαμε έναν γείτονα που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο και μας είπε ότι ακούγονταν φωνές. Η τοπική κοινωνία, οι αντίπαλοι θα τις κάψουν. Εσύ είσαι ο πρώτος που πρέπει να ανοίξεις τις πόρτες και να πεις: από μένα θα τα μάθετε κατευθείαν, μην κουράζεστε. Και θα δίνουμε εμείς υπεύθυνη πληροφόρηση. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, πέραν από την αντιμετώπιση του φυσικού προβλήματος, έτσι, δηλαδή αν συμβαίνει κάτι, πρέπει να ασχολούνται κάποιοι να το λύσουν, είναι λίγο να απαιτείται επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής. Τι εννοούμε πρώτα, ένα είδος γραφείου τύπου. Δεν λέω τώρα ξαφνικά ότι ένα μικρό ξενοδοχείο θα αποκτήσει γραφείο τύπου, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας επίσημος εκπρόσωπος, ορισμένος, ο οποίος αυτός θα λέει και θα μιλάει. Αλλιώς, να υπάρχει μια ομάδα. Αυτή θα βγαίνει. Μπορεί ο ηγέτης που εμφανίζεται όπως είπαμε πριν στον χώρο να μην είναι ο κατάλληλος που θα βγει μπροστά να μιλήσει. Μπορεί να χρειάζεται ένας ωραίος τύπος, πιο ελεγκάν, πιο χαμογελαστός, πιο επικοινωνιακός, που να ξέρει να χειριστεί τους δημοσιογράφους και να πούνε ότι είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Επίσης, κέντρο ενημέρωση καλά εξοπλισμένο. Πρέπει να διευκολύνω. Να ανοίξω τις πόρτες μου και να πω: ελάτε, έχω διαμορφώσει εδώ την καφετέρια. Να κάθεστε, βάλετε εδώ κάμερες, μικρόφωνα,
Δεν κρύβομαι. Σας παρέχω διακολλήσεις. Δεν σας βάζω μπανανόφιλες να πέσετε και να μην μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο. Ευγένεια. Αν έχουμε νεκρούς, μία ανακοίνωση ονομάτων νεκρών ή τραυματιών παίρνει την ενημέρωση των συγγενών. Καθορισμός συνέντευξης τύπου και σύνταξη δελτίου τύπου. Πόσο πόδι για να είναι. Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε αεροπορικά ατυχήματα που συνέβησαν στην ίδια αεροπορική εταιρεία. Ξέρετε, μερικοί λένε ότι okay, αν συμβεί κάτι σε έναν πάροχο μια τουριστική υπηρεσία, είτε είναι μεταφορά είτε είναι διαμονή, υπάρχουν πάρα πολύ λίγε πιθανότητε να το ξανασυμβεί. Οπότε αυτό καθίσταται πιο ασφαλή, γιατί έχει μάθει από τα λάθη. Αν φταίει αυτό. Όμω με τι Malaysian Airlines, είδαμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να χάνει και δεύτερο άτομο. Δηλαδή τα χτυπήματα ήταν πολλαπλά. Και αν θυμάστε, προσπάθησαν στην αρχή να πούμε ότι δίνουν 5.000 δολάρια αποζημίωση στον αυτό, απέφευγαν τον κόσμο. Αυτό εξαγνίωσε του κοινού. Τον άνθρωπο όλου δεν θα τον έβαλε πίσω. Αλλά τουλάχιστον δεν έδειξαν. Κρύβονταν, δεν έδειξαν, παρότι ήταν μια μεγάλη εταιρεία, δεν έδειξαν τη στοιχειώδη λογική που ακολουθούμε στη διαχείριση μια κρίση να είναι κοντά σε αυτού του ανθρώπου. Να του δώσουν ενημέρωση, να δείξουν ότι προσπαθούν. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε ότι το πρώτο επίπεδο είναι όντως το να δημιουργήσω μια επιτροπή μέσα στην εταιρεία, στην επιχείρηση, στον οργανισμό. Αυτή η επιτροπή ουσιαστικά θα πρέπει να είναι ολιγομελής. Αν έχω δηλαδή μια επιχείρηση των 50-60 ατόμων, δεν μπορεί και οι 50 να είναι σε μια επιτροπή. Απλά θα πρέπει να έχω μια επιτροπή 3-4 ατόμων που να εκπαιδεύσει και να εξηγήσει τους 50 τι κάνουν σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν πολύ απλά πράγματα που δεν ξέρω. Υπάρχουν μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες πυροσβεστίες. Ποιος ξέρει. Κάποια στιγμή φωτιά. Μπορεί η καμαριέρα, πώς το λένε, το επαγγελματικό περίγραμμα, ο ορφοκόμος, όπως λέγεται επισήμως, αν εκείνη τη στιγμή δει μια φωτιά, να καταλάβει καθώς ο πυροσβεστήρας είναι ο κατάλληλος να ξανά το χρησιμοποιήσει. Γιατί να μην ξέρει. Να τυχε. Ή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε σε έναν πελάτη, λόγω της πρώτης βοήθειας. Πρώτα απ' όλα αυτή η ομάδα, η οποία θα δουλέψει όχι μόνο τα σχέδια, θα δουλέψει και δύο πράγματα. Εγρήγορση και προσοχή στα περιοδοποιητικά σημάδια. Και δεύτερον, ικανότητα γρήγορη πρώτη αντίδραση. Όπως λέμε ότι κανείς δεν έχει μια δεύτερη ευκαιρία για μια πρώτη εντύπωση, έτσι παραφράζοντας τη διαχείριση κρίσεων, λέμε ότι κανείς δεν έχει μια δεύτερη ευκαιρία γρήγορη πρώτη αντίδραση. Αν δεν αντιδράσει άμεσα, πολλές φορές, το αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσια καταστροφικό. Εδώ λοιπόν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα να συντάξει κάποια σχέδια που θα περιλαμβάνουν ενέργειες, χώρους που χρησιμοποιούμε και πάνω απ' όλα διαδικασίες. Αυτή η ομάδα προφανώς δεν μπορεί να είναι κάποιοι τυχαίοι, θα πρέπει να είναι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στον χώρο. Για παράδειγμα, ο crisis manager λέμε ότι πρέπει να είναι ο ηγέτης. Okay, πρέπει να είναι ο διευθυντής που έχει όλη την εικόνα. The whole picture. Μπορεί να ξέρει δηλαδή τι σημαίνει από το μαγειρίο μέχρι την πισίνα ή από το, αν θέλετε, από το κλείσιμο των εισιτηρίων μέχρι την αύξηση των πελάτων. Πάντα. Πρέπει να υπάρχει ο financial controller. Είναι αυτός που ανά πάσα στιγμή θα μπορέσει να δώσει τις συνέπειες της κρίσης, να σου πει δηλαδή αυτή τη στιγμή χάνουμε λεφτά από εδώ, έχουμε ακυρώσεις. Η ζημιά προβλέπεται ένα έτος. Προβλέπω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε αυτές τις απώλειες. Και είναι αυτός ο οποίος προτείνει εναλλακτικά σενάρια, κυρίως αφενός για την μείωση του κόστου. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι τι μπορούμε να κόψουμε από παραγγελίες, από κόστους που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια από τη μείωση πελατών. Και δηλαδή, και φανταστείτε τώρα για να είμαστε και πρακτικοί. Όταν λοιπόν εγώ λέω σχέδιο. Σχέδιο σημαίνει ότι την ώρα που θα γίνει, να ξέρει να μην ψάχνετε 15 μέρες ο λογιστής, ο κοντρόλερ, τι θα κόψω. Μέσα σε μία μέρα μπορεί να σου πει: λοιπόν, σταματάμε να προμηθευόμαστε μπαλόνια και καραμέλες. Εδώ είναι η βλακεία. Έτοιμος, να είναι έτοιμος για αυτή την πιθανότητα. Να ξέρει από ποια κέντρα κόστους θα γλιτώσουμε λεφτά. Ο υπεύθυνος marketing είναι αυτός ο οποίος θα προτείνει εναλλακτικές προτάσεις προετοιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών που πλήττονται από την κρίση,
διαφοροποίηση ώστε να αντέξουν στις συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς και κάποια άλλη και μια διαφημιστική στρατηγική για να σωθεί η εικόνα της εταιρείας. Εδώ να σας πω ότι κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις που εφαρμόστηκαν. Μπορεί να ξεκινάει από την αλλαγή τοποθεσίας της επιχείρησης, αν μας βολεύει. Δηλαδή, αν είναι κάποιο πρακτορείο ή κάποια επιχείρηση υπηρεσιών, να αλλάξει χώρο για να μην ταυτίζεται με την προηγούμενη, να αλλάξει επωνυμία. Να κάνει ανακαίνιση. Να κάνει μια επιθετική. Όχι. Στο λογότυπο αλλαγές κάτι. Αλλαγές στο χρώμα, στην αισθητική έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή και όλα αυτά πρέπει να αποφασιστούν γρήγορα, γιατί όσο και να υπάρχει σχέδιο, είναι ορισμένα πράγματα που δεν είναι προαποφασισμένα. Δηλαδή, σε ένα σχέδιο αντιμετώπιση μια κρίση, σε μια τουριστική βιομηχανία, δεν θα έχουμε έτοιμο το νέο λογότυπο για την μονάδα, επειδή έγινε κάτι, έτσι, δεν θα ασχοληθούμε ποτέ. Αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε την δική μας εκδοχή για το τι συνέβη. Για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια, όταν η Φάγε είχε βρεθεί μια ελαττωματική παρτίδα για γιαουτιών με γυαλιά, ένα περίπου 10 χρόνια, και απεσύρθηκε η παρτίδα από τα σούπερ μάρκετ, εκτός ότι έτρεξε αμέσως να μαζέψει το συγκεκριμένο γιαούρτι κτλ. Ξεκίνησε μια επιθετική διαφήμιση με ρωσέλη δημοσίευση στον τύπο, που έδειχνε ένα ωραίο παχουλό μωρό, αγκαλιά στα δύο χέρια ενός γονέα, και έλεγε ως μότο ότι ποτέ δεν θα δίναμε σε εσάς κάτι που δεν θα δίναμε στα παιδιά μας. Μετά από 10 χρόνια. Ακριβώς. Κανείς μετά από 10 χρόνια δεν θυμάται και συνεχίζει και παίρνει προϊόντα της Φάγια. Κρίνουμε δηλαδή ότι η στρατηγική ανατροπή ήταν αυτό που έπρεπε. Ο μαρκετήρ λοιπόν δεν είναι απαραίτητα η ζωή του υπεύθυνου επικοινωνίας, εκτός ότι η ζωή μπορεί να είναι ο καθένας που μπορεί να μεταφέρει προς τα έξω με ευχάριστο, όμορφο, ζεστό τρόπο, να καθησυχάζει, έχει δηλαδή κάποιες κοινωνικές δεξιότητες αυξημένες και παίρνει πληροφορίες από τον υπεύθυνο marketing και τον crisis manager και είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε, είναι και μιλάει προς τα έξω. Είναι αυτός που δίνει, είναι ο γιατρός που έρχεται στην πράσινη τέντα του Ωνασίου για να πληροφορεί για την κατάσταση της υγείας του Παπαδρέου, που ήταν ο πιο επικοινωνιακός από όλους. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που λέμε το turnaround strategy. Δηλαδή, έχω αναγνωρίσει την κρίση, έχω ενεργοποιήσει ομάδα, μαζεύω πληροφορίες, προσπαθώ να αποφύγω την κερδοσκοπία, έχω αδιάκοπη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πολιτεία, δίνω στοιχεία, πρόσβαση στους χώρους μου, αλλά θα πρέπει, αφού τα κάνω όλα αυτά και αφού πέσει το πρώτο αρνητικό, αυτή η στρατηγική να αρχίσει να αποδίδει σε μία άλλη εικόνα. Να οδηγήσει σε αυτό που λέμε ανάκαμψη. Δηλαδή, όταν λέω φιλική ενδοσκοπία, είναι αυτό που σας έδειχνα πριν. Δηλαδή, το να μαζευτούν κοράκια γύρω από την επιχείρηση για να κερδοσκοπεί ο άλλος για να δείχνει το χώρο που σκοτώθηκε ο Παντελίδης, λέω ένα τραγουδημένο παράδειγμα, και να βγάζει χρήμα από αυτό εις βάρος μου, ή να λέει ο άλλος εκδρομή στον τόπο που σκοτώθηκε, που αυτό προσκύνημα στον Παντελίδη με 40 ευρώ, είναι ένα τραγουδημένο παράδειγμα που δείχνει λίγο τις καταστάσεις που βιώνουν. Το turnaround strategy, ας πούμε, είναι ό,τι θα κάνω από εκεί και πέρα, όχι πια για να καθησυχάσω, αλλά για να αποκαταστήσω την εικόνα. Η διαφήμιση δηλαδή που θα προτείνει ο marketeer είναι για να αποκαταστήσει την εικόνα. Οι πολύ καλές προσφορές και το άνοιγμα στα μέσα για να δείξω ότι δεν κινδυνεύεται και ότι αυτό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο να αντιμετωπίζω. Είναι turnaround strategy. Και θα πω τα πιο συγκεκριμένα στο ότι αυτό που θέλουμε να πούμε ότι θα φτάσουμε στην ανάκαμψη κτλ. Και θα κάνουμε και τα άλλα πράγματα, θα έρθει μετά το turnaround strategy. Όταν βεβαιωθούμε ότι όντως είναι εμείς ένα πράγμα από αυτό. Και δείτε για παράδειγμα γιατί δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η κρίση. Πρώτον, δεν υπάρχει κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων γενικότερα στην περιοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέγαμε ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής. Μέσα στις επιχειρήσεις όμως επίσης υπάρχει ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης. Αν δηλαδή συμβαίνει κάτι σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, δικαιολογούμαστε ότι φταίει το κράτος. Αν όμως συμβεί κάτι σε εμάς, τότε γιατί εμείς δεν είχαμε
Δηλαδή με το που γίνεται ο συναγερμός, γιατί δεν υπάρχει μια ομάδα η οποία θα ξέρει ακριβώς τι θα κάνει και ποιος θα αναλάβει τι. Φανταστείτε σε συνθήκες πίεσης ότι πρέπει αυτή η ομάδα να κάνει ανακοίνωση του δηλαδή, τύπου, να πει ξέρετε, σα είμαι συγγνώμη, ή ελλειπής εκπαίδευση. Μπορεί να έχουμε σχέδιο, αλλά δεν εκπαιδεύουμε από καιρό εις καιρό τα στελέχη μας. Δεν κάνουμε δηλαδή περιοδικές ασκήσεις πάνω σε αυτό που κάνουμε ή και δεν αξιοποιούμε και τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πελάτες μέσα στο ξενοδοχείο. Πολλοί από αυτούς, ειδικά οι ξένοι, θα το ευχαριστούν ιδιαίτερα αν μάθουν ότι κάνουμε άσκηση. Είναι αντιβάλλον. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι χαλάμε τις διακοπές τους, το ρυθμό τους κτλ. Είναι σημαντικό να τους μεταδώσουμε την αίσθηση ότι είναι ασφαλής. Αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης. Κάνετε πάρα πολύ χρόνο. Φανταστείτε λίγο σαν να μιλάμε για έναν οργανισμό που αιμορραγεί, να ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις την αιμορραγία και εσύ αντί να σταματήσεις την αιμορραγία, τι κάνεις. Τι πρέπει να κάνουμε, είμαστε όλοι πάνω, κοιτάμε το αίμα να τρέχει και δεν παίρνουμε μία απόφαση τι πρέπει να κάνουμε. Μία επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική, μία επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική συνοψίζεται στο ότι προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν φταίω και όχι να λύσω το πρόβλημα. Καμιά φορά το να αποδεχθώ ότι φταίω και να ζητώ συγγνώμη είναι το πρώτο βήμα. Δεν το κάνουμε. Ψάχνουμε να δούμε ποιος φταίει, να το φορτώσουμε σε κάποιον άλλον για να μειώσουμε τις συνέπειες που θα έχει η οριστική μας επιχείρηση. Φταίει ο προμηθευτής τάδε που δεν είχε καλή συσκευασία. Πολλές φορές, τι έγινε ρε παιδιά, λέμε, τι συμβαίνει εδώ. Και ο άλλος αντί να πει τι συμβαίνει εδώ, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει το ερώτημα ποιος το έκανε. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο άλλος. Αυτή είναι μια τακτική που την έχουμε στο DNA μας, στην κουλτούρα μας. Ας αποδείξω ότι δεν έρθει εγώ και δεν επιλέγουμε και το πρόβλημά σου να υπάρχει. Λάθος επιλογή συνεργατών. Όπως μπορεί να έχω βάλει τους λάθος ανθρώπους στις λάθος θέσεις. Είναι να θεωρεί ότι και είναι μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση όλο αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται για να πολύ ασχοληθώ. Αν θα γίνει, τελικά γίνεται. Αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο θα το θυμάστε σε λίγο, επειδή το έχω αφήσει για το τέλο. Σύγκρουση συμφερόντων σε επίπεδο προορισμού. Σύγκρουση συμφερόντων. Φταίει η περιφέρεια ή φταίει ο Δήμος. Φταίει η Ένωση Ξενοδόχων που δεν άκουσε, δηλαδή. Καμιά φορά αναγωνόμαστε στο να πάλι στο να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά συγκρούνται κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία διαιωνίζουν ένα πρόβλημα το οποίο. Δηλαδή, μπορεί να μην λύνουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, να μην φτιάχνουμε ένα λιμάνι ή να βγάλουμε κάτι, γιατί υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων κάποιων φορέων που δεν το θέλουν και τελικά γίνεται, δεν φτιάχνεται ο συγκεκριμένο δρόμο για να μην ενοχλείται κάποιο, γίνεται ένα ατύχημα γη και σκοτώνεται κάποιο. Επειδή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κάποιων επιχειρήσεων με το Δήμο και δεν και αφήνει το χαντάκι ανοιχτό. Το κύριο πρόβλημά μας είναι ότι τα μαθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Και τα μαθήματα δεν γίνονται μαθήματα είναι αυτό που λέμε. Όταν πετύχει η στρατηγική, δηλαδή κάτσουμε και πούμε ότι ωραία, είναι εμείς τα πράγματα, δεν ασχολούνται μαζί μας τα μέσα ενημέρωσης. Αν θέλετε, οι όποιες νομικές ενέργειες έχουν πάρει τον δρόμο τους. Και πλέον εγώ μαζεύω τα κομμάτια μου, έχει τελειώσει ο πόλεμος, προσπαθώ να τα βάλω στη σειρά, αλλά η πληγή έχει κλείσει και προσπαθώ να κάνω πράγματα. Σαφέστατα, μας ενδιαφέρει η επαναφορά στην ομαλότητα. Η επαναφορά στην ομαλότητα δεν σημαίνει λαϊκά δικαστήρια αλλιώς τις επιχείρησης. Ας κάνουμε λοιπόν μια εξεταστική επιτροπή να δούμε ποιος θέλει. Τότε θα βοηθήσει στην ομαλότητα να συνεχίσει να υπάρχει ένταση. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείχνουμε ότι μας ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματα, δηλαδή να βάλουμε ως πρώτη προτεραιότητα το να ξαναλειτουργήσουμε όπως πρέπει. Καταγραφή λοιπόν έλεγχος ενεργειών, βεβαίως καταγραφή απολειών, διδάγματα από αυτή την ιστορία. Να πω λοιπόν ότι ας δούμε κάτι, ας δούμε μια περίπτωση που θα σας θυμίσει κάτι το οποίο συνέβη. Και συνέβη πραγματικά. Η επιχείρηση ανέλησε να τηρήσει τους κανόνες ασφαλείας και συντήρησης. Το παιδί μετακίνησε το κάλυμα του αγωγού φιλτραρίσματος. Δεν υπήρχε να παγωσώσεις τη στιγμή του ατυχήματος.
ποιες είναι σίγουρα πρώτες ενέργειες. Ένα δελτίο τύπου από τον πρόεδρο της εταιρείας. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό το δελτίο τύπου, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Θα πρέπει να εξηγήσει ότι ενδεχομένως το ξενοδοχείο θα τελειώνει νωρίτερα τη σεζόν και γι' αυτό, μάλλον θα τελειώνει, αναγκαστικά θα τελειώνει νωρίτερα τη σεζόν. Αν ειδικά το γεγονός οδηγούσε σε μόνιμο τραυματισμό ή σε απώλεια ζωής, δεν υπάρχει κανένα νόημα να μείνει ανοιχτός. Πρέπει να κλείσεις νωρίτερα και να προσπαθήσεις να συμμαζέψεις ό,τι συμμαζεύεται. Στην τελική ανάλυση, το να μείνει ανοιχτός, να πληρώνει κόσμο. Πληρώνει ρεύμα το ένα το άλλο, προσθέτει κόστος και μπαίνει σε αυτό το κόστος που λέγαμε πριν. Τι πρέπει να κόψω, γιατί θα είμαι μη βιώσιμος. Ποιος είναι ο λόγος. Και να είμαι ανοιχτός και να έρχονται απ' έξω και να με βρίζουν και να με πετάνε ντομάτες. Επίσης, σαφέστατα θα μπορούσε να ανακοινώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα έβαζε διαδικασίες εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας. Πολλά πράγματα λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν. Εδώ λοιπόν θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε την ταινία που σας υποσχέθηκα. Αφορά ουσιαστικά τη διαχείριση μιας κρίσης σε... και πώς προκλήθηκε η κρίση σε έναν άλλο φόρο. Now it's a shadow that's for itself.
turn up and stand up as a model. How was it the computer system could cause such devastation? Computers are supposed to help businesses, aren't they? In the good old days, we could be taking more up to 10 grand off computers a day some days. But now, for one factor that we do best, which is these specialist horror mags. So, is that what these people are in time use? Yeah, quite busy today actually. We've got quite a few orders coming, so we might be packing up and getting ready for dispatch here. You're a great job. Explain how the old system worked. Well, under the old system, what we do is we pack each order individually. So, you know, that meant we'd have the customers lined up, but then we literally had to move the order around the warehouse. I mean, you could be picking up magazines from over this side, you might then have to come all the way back, and have to come up, you know, come here. And if there were books on the order, that would mean you'd have to go into the second unit. So basically, at the end of the day, some of us would get the hours. No one disputed that Craven needed a new system. He had simply outgrown the old one, and the new one promised major advantages. Well, the new system, what happened was that the computer dealt with all the orders in batches, so the computer would give us a list of all the books that we needed for that day. So it meant that, you know, take the trolley, you'd go, you'd pick up however many numbers of the magazine were needed for that day, you'd go somewhere else, you'd pick up, you know, so by the time you got back, you had everything that you needed, and you could just pack up the order and dispatch it. So the old system meant a trip around the warehouse for every order received. But the new system would batch the orders together, so that in one trip around the warehouse, a packer could collect the goods for several orders. In theory, a great saving in time and effort. Sounds like a good idea. Yeah, sounds like a good idea. If it worked, it would have been brilliant. But it didn't. Why didn't it work? Perhaps the key reason. Our own ambition, combined with a lack of clear objectives. Nobody told me anything. I just heard lots and lots of rumours that there was this company going to come in and completely replace the system with a state-of-the-art, fully integrated new system. It was initially just intended for the warehouse. Yeah, that's right, that's right. But the rumours seemed to grow and grow, and nobody really seemed to know what was going on. Until in the end, they were talking about computerizing everything. So Craven Books went from computerizing just their warehouse operations to a fully integrated system. Fully integrated means that nearly every function of Craven would be computerized. In theory, the computer would be all-seeing, all-knowing. But what about in practice? The more complex the system, the more room for error, the more vulnerable Craven would be if things went wrong. The other question was, did the company actually need a fully integrated system? Tony Green used to be the IT manager of Green Books. It's his job to oversee the project from a company's point of view. So why do you think Green Books went in for such an ambitious system? Well, as far as I was concerned, that's the brief I was given to install a fully integrated system. And was that book ever written down? Don't recall there was ever actually written down. Certainly, I do remember that it was mentioned in a meeting that we should go the whole way. But Craven weren't alone in their over-ambition. The long history of computer disasters is littered with similar cases. Lynn Clark has seen most of them. I think one of the problems is they tried to do it all at once. You know, we call it a big bang. The big bang can just be an explosion in the end, because you just try to do too much at once. Classic one is the Department of Social Security. They really had this idea that they were going to pull together all the data from throughout the system, and what it was going to do was it was going to bring together all the statistics from the whole country about welfare and social security spending, so that any politician who wanted to make a point could get whatever information they needed at the push of a button. And the whole thing was supposed to be up and running in 2.5 years.
What happened? Well, you can just imagine. It was far too enormous a project. It was huge, and it didn't work. They just couldn't get control of it any more than they can get control of their finger systems, which is basically the first step. There was £4 million on software that nobody could use before they abandoned the project. You think about all the fuss and bother about welfare scrounges. Talk about a waste of the taxpayers' money. So what do you do instead of the big bang approach? Well, you know, the sensible way to go is to break your project up into little modules, to a bit at a time. I know it's not very exciting to the IT people, it's not very sexy, but it works. And it doesn't ruin your business because you spend less money, you don't disrupt things. If it doesn't work, you haven't lost much. And if it does work, you move on to the next. That's really the sensible way to go. So what happened to Craven Woods? They just started out with a far too ambitious plan. They went for the big bang, and in the end, that led to their second fatal mistake. As is often the case, Braden used outside consultants to develop their system. But there are dangers in relying too much on outside help. Are they really on your side? Or do they want to maximize their fees? Don't they have a vested interest in high prestige, all bells and whistles project? They are software consultants, they are hardware consultants, they're suppliers. All these people have a very big vested interest in big projects. And the advice they give is kind of geared in that direction. And they also have much less understanding of Craven's particular way of doing business, Craven's problems. The more complicated the project became, the more dependent Craven was on these suppliers and these consultants. And you know, that just led to disaster. I did my research, I talked to a number of consultancies, and based on discussions that I had with management, I came across one consultancy who assured me that they could produce exactly what we wanted, yeah. John Mentor is a consultant in charge of the project. Some people say that companies like mine exploit companies like Craven, perhaps don't really know what they want. No, I would say that it's completely unfair. We spent a long time with Craven Books trying to help them find what they wanted. A lot of time. Meeting after meetings, going back, trying to sort out problems. We did everything we possibly could. There's no exploitation here whatsoever. At the end of the day, it has to be the client's responsibility to work the system that they have asked us to put in place. But we certainly did everything that we could to make this thing work. Don't you think Craven Books was aware of these dangers, then? Well, you know, they should have been. But what tends to happen is, when computers are mentioned, is that normally sensible, sane business people go mad. They lose all their common sense. It's like computers are some kind of a drug. And they'll say yes to anything. There are two basic approaches to providing software. The first is to use an industry standard package. This is software that's been tried and tested by other companies in the same business. The advantage? It's the cheapest solution since all the programming has been done. The disadvantage? All businesses are different, and they have to change their ways of working to suit the software. Option two, a tailored solution. This means programming from scratch. You get a system which meets your needs, if you're lucky. But the downside, it's horribly expensive. In fact, Craven went for a combination of the two options, standard package which the consultants modified. But that approach also has its dangers. Well, we looked at all the options, a standard package being one of them, but at the end of the day, that just an off-the-shelf system wouldn't do everything that they wanted it to do. You know, it's not like a suit that you would buy from Burns. I mean, we're talking about complicated systems here. And
an off-the-shelf package may have been okay for 60% of what they needed to do, but not the other 40. Why didn't you then tailor-make a solution from scratch? No, we looked at that. We looked at it. I mean, that's what I would have liked to have done, but they just didn't have the budget to do that. And so, in the end, the compromise that we reached was to take a system that we put together for another firm and to modify it. So, in a sense, they got the best of both worlds. They got a system that, in a way, was tailor-made for them, but didn't cost them a fortune. That sounds like an IT consultant to me. And the whole thing about an existing package is that it has been tried and tested within certain conditions. Once you start tinkering with it, you're opening the door to all kinds of things. If you think of an existing package as an organism, do you add an extra nose to a human being? Could you add another wing to a jumbo jet expected to fly? Depends who adds the wing. I mean, yes, I mean, I'm sure there are some companies who would modify packages that didn't know what they were doing. Yes, you would end up with a lopsided plane, but not as far as we're concerned. I know it's really boring to buy a standard package, but really that's the safest bet. The tried and true is always the safest bet. I mean, it may mean that you have to change your business a little bit. You have to adjust here and there. But, that used to be, the common wisdom used to be that was not a good idea. But really, if you go for a tailored package, you're just opening the door to all kinds of gremlins. You really are. Since the 1980s, organizations in both the public and private sectors have opted for specially designed information systems. Much hyped when launched, inevitably costing millions of pounds, they've often failed spectacularly. Whenever I hear the words state-of-the-art, revolutionary, change the way we do business, I want to run the other direction as fast as I can. Starts to dry out, and so of course it's lighter. So
So we'd have all these orders that were ready to be dispatched, and the computer would just tell us it's too late and reject them. I can laugh about it now, but I mean, it's just ridiculous. I mean, it was insane when the customers were ordering stock, and they were getting not only the wrong stock, but the wrong amount. By Jeff Daniels. That was a blood loss by Jeff Daniels. And we ended up sending 20,000 books by Dan Jeffries called Lost Bodies. We couldn't believe that. It's stupid to me, yeah. They maybe want a lot of stuff. They'd get three books. But well, you know, they didn't want a lot. They got these huge boxes full of, you know. He sent us three big, massive empty boxes. Well, two of them were empty. And we looked at the other one, and at the bottom was this tiny I couldn't believe it, you know? Never did any business with it again. It's just chaos. Right from the start, it seemed like the system had a life of its own, you know, so there was nobody in charge. I mean, we had our IT manager, Tony, and in theory, the software consultants were accountable to him, but I just think Tony didn't want to seem ignorant, you know, so he just let him get on with it. What about Peter? Didn't he do anything? Well, Peter actually knew less about the whole thing than anybody else. You know, things kept going wrong, so we take our problems to Tony. Tony would take the problem to the software consultants. They'd come back with some sort of modification. I mean, it was all taking time. It was all taking money. It just seemed like some sort of runaway train. Most IT projects are completely out of control from the minute they begin. The problem is, everybody owns the project, so nobody owns the project. There's nobody to blame if things go wrong. There's no ass to kick. And in terms of direction, it's kind of like saying, well, how do I get to Chicago? That way. See, I think one of the problems here is that Craven Books continually change their mind as to the system they wanted. Sometimes they wanted one thing, sometimes they wanted another. And to be quite frank, I don't think they really were aware of the type of system that they needed in the first place. So we were forever having to change specifications on this. Ultimately, they weren't happy because they hadn't really thought through what they wanted and how they wanted it. No, we didn't change our minds about what we wanted. There was no way we changed our minds about what we wanted. When things went wrong, then, like I said before, if something goes wrong, you have to change it. We're not computer experts. We couldn't change it ourselves. We would have to take the problem to our IT manager, who would then take the problem to the software consultants. You know, they never set up the system properly in the first place. They never allowed for certain things to go wrong. And then when those things did go wrong, well, you know, like you just said, they blamed us. They said we were changing our minds, which is totally untrue. All the time, it seemed like no one was accountable. There was no one to say, well, it's your fault. So no one was taking any decisions. The only decision that I could come to was that we had to kick out software consultants. We had to cancel the whole project. And so basically, that's what I did. It's a fairly drastic stuff. Yeah, it is. But I mean, really, it was the only thing we could do. How did they react to that? They didn't like that. I mean, they didn't like that at all. It was the guy, John Mentor, came one day to pick up the latest payment, which was overdue, and instead of giving him the payment, I handed him a letter, which was cancelling the whole project. And I have to say, I felt a great deal of satisfaction, because I never liked the guy anyway. Claire Morris is a general manager, and he actually described you as a con man. How do you react to that? Well, I would say that that's probably a slanderous remark, and I'm sure if she thinks it through, she will think twice about repeating that. Really, they just seem like little men, basically. And then we called the accountants in, and we had to sit down and thrash out a receipt package. What did that involve? So that involved cutting back a lot, you know, on marketing and advertising and on people. I mean, we had to make people redundant. That was, it's heartbreaking. Now, the company paid out a lot of money for a system that didn't work, basically. Did you get any of that money back?
No, we didn't get any of that money back. I mean, what we tried to do was to sue the software company, but we just ended up with, you know, paying court costs and hefty legal bills. I think it was because, you know, we hadn't actually looked at the small print in the contract. But guess what happened after that? They sued us, and they won. What did they sue? They sued us for non-payment of fees. Spent in trying to sort out the problems for them, I feel that we were paid what was deserved for us. It's very regrettable if any company goes to the wall like this, but it really cannot be laid at our door. I've been angry with Peter. It seems that a lot of this was down to him, really. No, I'm not angry. I mean, I feel sorry for him. He built up the company from scratch, you know, and he built it up because he had an interest in it, and he loved it, and he nearly lost everything. But you're the boss of this company. Don't you feel responsible for what happened? Responsible for what? Do you think to a certain extent he's in denial? Yeah, I think he is, because I don't think he'd want to admit what a bad decision it was. You know, if you go around saying, I wish I'd done that, I wish I hadn't done this, but, you know, what is your life? You know, it's no regret, it's a sad thing to happen, but, you know, it's in the past, it's gone, it's finished, it's another country, you know. What about the people who lost their jobs? People come and go. Without me, they wouldn't have had jobs in the first place. How can I be responsible for what's a natural thing? How can I be responsible when, you know, it's the forces of nature themselves that are... Am I responsible for the wind? Am I responsible for the flood? If a flood comes along, I'm responsible for that. What I'm saying is it's a natural force that's causing this problem. How can I be responsible for that? Well, I think the most important lesson is to put your business first and think about the business problem that you have to solve, that you want to solve. Forget about technology. You may not in the end even need computerization. The first thing you need to do is simplify your business. Don't try to computerize your existing systems because 9 times out of 10, they're going to be a mess. You need to simplify and rationalize. Make the problem for the computer as simple as you possibly can. Forget about Big Bang. Leave that to someone else who has a fortune to lose. Go after one simple, break it down into modules. Go after one simple module at a time. Get it up and running, see how it works. If it works, move on to the next one. You're only risking a tiny little bit each step of the way. Stay away from state of the art. Go for the tried and the true. It's the safest option. And don't mess around with customizing standard packages either, because that is a guaranteed way to spoil the effectiveness those packages have. Never trust suppliers, salesmen, consultants. They may be very well intentioned. They may be very scrupulously honest, but they have a vested interest in selling you a lot of computer gear, in selling you big systems. And another problem is that they often don't know as much about what they're trying to sell you as they lead you to believe. They certainly don't know as much about your business as you do.
about cost. Think about cost above all. An IT project is going to cost you a great deal more than you think at the outset. And if you're not careful, and you don't proceed cautiously, sanely, carefully, it could cost you your business. The lines of thought are like bending away from us. And what we need to do is pull them back in. The computers just went wrong because of that. Because we weren't in harmony anymore. The business was starting to get ill. We needed to get it better. And it's just, everything else is just symptoms. There's no crisis. It's not a disaster. How can the disaster? We're still the business. We're still doing what we were before. Where is the disaster? Υφίστανται, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. Δεν μπορούσε ποτέ να ξαναγυρίσει στο επίπεδο δουλειάς που είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας φάνηκε χρήσιμο και αν συνδέθηκε. Ναι. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ έχω προσωπικές εμπειρίες από εκεί πέρα. Είμαι μηχανικός. Χρησιμοποιώ λογισμικό συνέχεια, καινούριο, παλιό, ραγμένο στα μέτρα μου. Χίλιες δυο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παρόν. Έχω κάνει μια λύση προγραμμάτων. Να φτιάξουμε χαρτί μολύβι, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να δούμε τι θέλει ο προγραμματιστή να μας δώσει στο τέλος, στο παραδοτέο. Είχαν κάνει όλοι λάθη εκεί. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαν κάποιος λάθος και κάποιος άλλος όχι. Ήταν άπειρα, όλοι λάθη. Καταρχήν έχουν ένα σύνδρομο οι κυρίες μάλλον, το οποίο είναι κλασικό φαινόμενο και του Έλληνα. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει εδώ. Άστο κάτω με τον παλιό τρόπο και εμείς δεν είμαστε όπως οι άλλοι. Είναι κλασικά συμπτώματα σε επιχειρήσεις. Υπάρχουν παντού. Δηλαδή, φτιάχνει ένα λογισμικό που δουλεύει έτσι. Αν πεις ότι όχι, εδώ δεν λειτουργεί έτσι και λειτουργεί κάπως αλλιώς, έχεις ξεχάσει τη γραμμή παραγωγής. Και βάζουμε ακόμα και κάτι ακόμα. Η φήμη ότι αυτό θα διώξει δουλειές. Γιατί αυτοματοποιεί τα πάντα. Άρα υπάρχει ένα φυσικό σαμποτάρισμα. Οι εργαζόμενοι δεν είναι εκπαιδευμένοι ουσιαστικά πάνω σε αυτό. Πουθενά δεν αναφέρθηκε κάποια ειδική εκπαίδευση. Ούτε στη χρησιμότητα, ούτε στη σημασία, ούτε στο οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση μια κακή απόφαση που οδήγησε σε μια κρίση μέσα στην επιχείρηση και δεν υπήρχε και κανένα πλάνο διαχείρισης που κάτι να πάει στραβά. Δεν υπήρχε άμεση αντίδραση. Δηλαδή το πράγμα σανότανε, χάνονταν πελάτες. Υπήρχαν απώλειες. Δεν είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή το πρώτο και σημαντικό είναι άμεση αντίδραση και αποφασιστικότητα. Ερασιτεχνισμό. Τη διοίκηση της εταιρείας, δηλαδή καλά αυτό να μοιράσουμε, να δανείσουμε, δεν ξέρω τι. Και τη θεώρησε εκ των υστέρων του ιδιαιτή, δηλαδή ποια πήγε. Ο ηγέτης που ήταν, πουθενά. Μα δεν αναγνωρίζεται η δυνατή κρίση. Θα θεωρεί ότι δεν υπήρξε κρίση. Δεν υπήρξε καν. Όχι δεν πήγε καν στον τόπο, ούτε φρόντισε. Υποθέτω ότι δεν θα ήταν μπροστά και στις αποφάσεις για τις απολύσεις. Το rescue plan που αναφέρουν δεν είναι σχέδιο δράση για να αντιμετωπίσει την κρίση, είναι ένα υποσύνολο. Είναι οι accountants που λέγαμε μαζεύτηκαν για να μεριώσουν το κόστος. Δεν υπήρχε καμία πρόληψη. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι κάτι θα μπορούσε να πάει στραβά. Έβλεπαν μόνο ενδεχομένως το όποιο όφελος. Δεν είδαν, όπως λέμε, τη φάκα. Εν τω μεταξύ, πόσο χρόνο πήρε όλο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να συνέβαιναν πράγματα στις παραγγελίες και να μην τα διαπίστωσαν από την αρχή. Συσσωρεύτηκαν τα επεισόδια, τα προβλήματα. Δεν είδαν ότι άλλο παράγγελε πελάτης, άλλο παρελάμβανε. Άλλο ήταν το βάρος του υλικού που έφυγε. Να σου θυμίσω και την περίφημη σύγκρουση συμφερόντων που αναφέρθηκαν. Δηλαδή, επειδή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ κάποιων στελεχών και των εσωτερικών συμβουλών και αυτή η διαμάχη μεταξύ τους, δηλαδή χάθηκε πολύς χρόνος στο να αποδείξουμε ότι οι σύμβουλοι απλά είναι χαραμοφάιδες. Την ίδια ώρα ενδεχομένως να έρθουν ανεκτήμητες πράγματα να γίνονται για να φανεί το πόσο άχρηστο είναι αυτό το λογισμικό. Για να φανεί το πόσο κακή αποφάση είναι η κατάσταση. Πλέον δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν με ενδιαφέρει να λύσω το πρόβλημα που είχε η εταιρεία. Με ενδιαφέρει να αποδείξω ότι αυτό είναι λάθος και πρέπει να το κάνω με κάθε κόστος. Θυσιάζοντας πελάτες, θυσιάζοντας γιατί η λέει για heartbreaking, ας πούμε, αλλά αυτή παρέμεινε στη θέση της. Και ενώ ήταν η βασική υπεύθυνη για να εκπαιδεύσει τον κόσμο και να πει ότι παιδιά θα εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα, είναι σημαντικό, θα κερδίσουμε χρόνο, θα πηγαίνουμε συνέχεια πάνω κάτω, το σαμποτάρισε και τα πάντα έφταγε
ο οποίος θα λέγανε ο IT, ο οποίος έγινε ο μελισσοκόμος, ας πούμε, στο τέλος τα γίνει και κοκκυπουρός. Το τελευταίο του ήταν εξαιρετικό μέτρο, δηλαδή, όταν κύριος δεν ήταν συμβολικό, δεν ήταν τυχαίο. Ο οποίος είναι ένας ξέρει να διαχειρίζεται μια κατάσταση και να σου παρουσιάζει πολύ ωραία το ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θέλεις. Αλλά να ξέρεις τι θέλεις, το μικρό σου. Φώτης. Είναι αυτό που Φώτης. Σχεδιάζω, καταγράφω τα πάντα. Στην Ελλάδα δεν μας αρέσει να όλα είναι, έλα να το πούμε στον αέρα, όλοι να μαζευτούμε γύρω από ένα τραπέζι να πούμε να κάνουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης. Το πρόβλημα είναι όταν πούμε Φώτη θα κάτσε να το γράψει. Καλά, ο Φώτης μπορεί να θέλει. Περισσότεροι έχουν όλοι άποψη, αλλά άμα του πει ένα κάτσε κάτι να γράψει, αναλαμβάνει εσύ να το συντάξει. Είναι πρόβλημα. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες, όταν έρχεται η ώρα να παράξουμε κάτι και να δεσμευτούμε πάνω σε αυτό, είναι πρόβλημα. Και μετά όταν σκάει το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των γραμμένων που χαρακτηρίζει η software είναι ότι δεν έχει συνταχθεί από πριν. Δεν είχε. Τώρα ευτυχώς οι εταιρείες έχουν καταλάβει το πόσο μας χρειάζεται. Ώστε όταν θα φτάσει στον προγραμματιστή ή στους προγραμματιστές, να υπάρχουν οι διεργασίες που θα έχουν χωριστεί οι δουλειές και θα λένε εγώ θέλω αυτό μέχρι εδώ, θέλω εκείνο μέχρι εδώ, θέλω αυτό μέχρι εδώ και κάθε κομμάτι πώς ελέγχεται. Και πώς μπορώ να το επαληθεύσω δεύτερο στα ηλεκτρολογικά που κάνουμε και κάνουμε αυτοματισμούς, σύστηματα αυτοματισμών, θερματιστής. Οκ, χάλασε ο πίνακας, λέω. Δεν θα σπάσω όμως εγώ, πρέπει να ανοίξω το κοντίσιο. Ή πρέπει να ανοίξω το παράθυρο. Αν το παράθυρο εκείνη τη στιγμή εγώ έχω βάλει ηλεκτρομαγνητική φύλλα για να μην ανοίγει, εγώ θα πεθάνω εδώ μέσα. Οπότε πάντα βάζουμε δικλείδες, κατέρευσε το σύστημα. Plan B, πώς λειτουργεί κανονικά ο χώρος. Μετά δεν υπήρχε Plan B που το χαρτί στέλνωνε και απέριπτε την παραγγελία. Το λέμε ότι είναι ένα παράδειγμα που δεν ήταν ακριβώς προφανώς από την βιομηχανία, αλλά είναι, δείχνει πώς μία λάθος απόφαση μπορεί να οδηγήσει και μία σωστή εφαρμογή και χωρίς πλάνο αντιμετώπισης ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε μία πολύ σημαντική καταστροφή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα ατύχημα. Ο ανθρώπινος παράγοντας και τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί μια κατάσταση είναι ο πιο σημαντικός στην αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών στην τουριστική βιομηχανία. Έχουμε τον πελάτη, τον άνθρωπο που εξυπηρετούμε, τους ανθρώπους με τους οποίους κλείνουμε παραγγελίες. Μία φορά να διασαλευτεί η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, πολύ δύσκολο μετά να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο επίπεδο συνεργασίας. Επίσης, κάτι άλλο να πω εδώ πέρα, ένα μεγάλο λάθος. Αυτό που λέει τους σύμβουλους. Εγώ είμαι τελείως αρνητικός σε αυτή την άποψη. Απλά δεν πρέπει ποτέ ο σύμβουλος με αυτόν που υλοποιεί κάτι να είναι η ίδια εταιρεία. Είναι κλασικό λάθος που κάνουν άπειρες εταιρείες και άπειρος κόσμος ακόμα. Αυτός που σε συμβουλεύει να σου υλοποιεί. Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ο μελετητής είναι ο μελετητής. Θα μελετήσει και θα σχεδιάσει ένα πλάνο. Αυτό που θα έρθει ας πούμε, στο σπίτι σου να σου φτιάξει τα ηλεκτρολογικά είναι και ο μελετητής. Θα κοιτάξει πώς θα κλέψει από τα υλικά, πώς θα κλέψει από λιγότερες μπρίζες, περισσότερες μπρίζες. Σας λέω κάτι πιο απλοποιημένο να καταλάβω. Ενώ αν υπάρχει ο μελετητής, ο οποίος θα σχεδιάσει, σου πει έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Έρχεται, το παίρνει αυτό, το πηγαίνει σε έναν ηλεκτρολόγο, του λες αυτό θέλω. Αλλά σου λέει δεν είναι, εμένα αυτή εδώ η μπρίζα είναι λάθος. Φωνάζει το μελετητή, σου λέει όχι, έτσι πρέπει να γίνει, γιατί άμα δεν θα λέγει την πρίζα θα δημιουργήσει ένα άλλο πρόβλημα. Είναι ένα ξεκάθαρο το οποίο το έχουμε καταργήσει τώρα στην Ελλάδα μέσα στην κρίση. Ο μελετητής, ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος και φτάνουμε στο σημείο ουσιαστικά να γίνεται μείωση της ποιότητας εργασιών. Δυστυχώς. Και στα ξεκάθαρα πάρα πολύ αυτό. Που πάει να κάποιος να τους κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας και είναι ο αντιπρόσωπος της Philips ή ο αντιπρόσωπος της Siemens. Ή το συμπακάριε. Οπότε αυτό που θα προτείνουν είναι τα υλικά του. Δεν θα προτείνει κάτι άλλο. Θα σου προτείνει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μεν, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτό το οποίο η τάδε εταιρεία μπορεί να το προμηθευτεί από εκεί και θα κάνει καλύτερη και καλύτερη εξοικονομία. Είναι αυτό που είπε η σύμβουλο στην Ελλάδα, ότι έχουν ένα όμω συμφέρον να προωθήσουν τα δικά του. Τα δικά του προϊόντα. Είναι όπω σε μια ταβέρνα θα μα εκπλήξει ιδιαίτερα. Σε έναν τουριστικό προορισμό, όταν ένα καρσόν εμείς έχουμε αρχίσει και παραγγέλνουμε και ξαφνικά μας πει: νομίζω ότι αυτά που έχετε παραγγείλει είναι αρκετά. Σίγουρα σε έχει συμβεί. Κάποια στιγμή στη ζωή μας κάποιος μας είπε ότι δεν θα τα φάτε, μην πάρετε παραπάνω. Είναι σπάνια περίπτωση. Ή να σε προειδοποιήσω ότι είναι μεγάλες ημερίδες. Σπάνιο δεν είναι. Γίνεται και μας κάνει εντύπωση. Μόνο αυτός δεν το συμφέρει να πουλήσει.
Και μετά το εκτιμάμε γιατί βλέπουμε ότι είχε δίκιο και λέμε ευτυχώς. Καλά μας είναι. Είναι μια υγιής αντίδραση. Ένα λεπτάκι λίγο, ούτε λεπτάκι. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να το συζητήσουμε κιόλας, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε στον εργασιακό χώρο. Η άρνηση των εργαζομένων για εξέλιξη. Δηλαδή σου λέει ότι θα φέρουμε κάτι καινούριο. Δεν είναι άρνηση για εξέλιξη. Είναι αντίσταση στην αλλαγή. Στην αλλαγή αυτό. Η συνήθεια και αυτό που έχω μάθει να κάνω είναι η μεγαλύτερη έξι, ας πούμε. Δηλαδή δεν το αλλάζει ο άλλος. Είναι πολύ εύκολο ακόμα και να τον εκπαιδεύσεις. Να αποδεχτεί σε επίπεδο αντιλήψεων ότι ναι, είναι χρήσιμο και σιγά σιγά με τον τρόπο του να το θάψει ξανά και να ξαναγυρίσει σε αυτό που έχει κάνει. Ένας τρόπος είναι να πει ότι αυτό είναι θεωρητικό, μου διδάσκεται για το πώς πρέπει να λειτουργώ στο γραφείο μου ή στον τρόπο που διεκπαιρώνω πράγματα. Στην πράξη, εγώ το κάνω καλύτερα. Άλλος τρόπος είναι να σου λέει ότι ξέρεις να υπάρχει, ας πούμε, πολλή δουλειά, πολλές φόρτες και δεν προλαβαίνω να ενημερώσω το λογισμικό που μου λες ότι το ενημερώνω καθημερινά με το τι κάνω και σε ποια πρόσδειξη είμαι απασχολημένος. Είμαστε, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πώς μπορεί κάτι να πέσει μια αλλαγή, να μην υποστηριχθεί από τον ηγέτη και μια συγκεκριμένη ομάδα που την προωθεί την αλλαγή και να μείνουμε μόνο στο να δημιουργηθεί, να ανακοινωθεί, να διαταχθεί και σιγά 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 να απαξιωθεί και να μην διαφαρμοστεί ποτέ. Αυτό σε πολύ μεγάλες εταιρείες, project, τύπου Nestlé, ας πούμε, Coca-Cola, πάει κάποιος σε μια γραμμή παραγωγής που θα αλλάξουν κάτι και του λέει, κοίταξε, αυτό που εφαρμόσαμε παντού είναι αυτό, να στο δείξουμε πώς λειτουργεί. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Παραγγελία. Ουσιαστικά του λες, έλα να σου δείξω πώς θα προλαβαίνεις. Δηλαδή, πας σε μια οικιακή βοηθό και της λες, έλα να σου δείξω πώς λειτουργεί το πλυντήριο για να το κλείνεις σε χέρι. Και σου λέει, δεν προλαβαίνω να το μάθω το πλυντήριο. Μα μια ζωή τότε δεν θα προλαβαίνει να πλύνει ρούχα. Πρέπει να μάθει το πλυντήριο για να σου κάνει αυτό αυτή τη δουλειά. Και μετά θα σου μείνει χρόνο και θα είσαι και πιο ξεκούραστη. Γι' αυτό η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε χρόνου εκτό παραγωγή και δράση και πολλέ φορέ πρέπει να δίνει κίνητρα στον άλλο, να του είναι σαφέ τι θα κερδίσει επειδή θα εφαρμόσει. Όχι, ο καθένα από εμά, όταν πάμε να του αλλάξουμε κάτι, βλέπει τι χάνει. Οι εταιρείε βλέπουν τι κερδίζουν, οι οργανισμοί πάλι βλέπουν τι χάνουν αφιεθμενότητά. Εμείς πρέπει να κοντάρουμε στο κίνητρο και στο τι θα κερδίσει ο άλλος και να τον διαβεβαιώσουμε και να διανιώθει διασφαλισμένος ότι δεν απειλείται από την αλλαγή. Εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση ότι θεωρούσαν ότι απειλούνται από την αλλαγή. Η πλήρης αυτοματοποίηση. Είχαμε φήμες η πλήρης αυτοματοποίηση. Μα η πλήρης αυτοματοποίηση θα σήμερα διαφορεί στην απώλεια της δουλειάς τους. Αυτό αντιλήφθηκα. Και γι' αυτό το σαμποτάρισα. Τώρα είχε λέει πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνω να τα βάλω. Έμπειρη τώρα βιβλίο έτσι. Είναι ένα καλό παράδειγμα, νομίζω, για να αντιληφθούν ακριβώς ότι το κύριο στοιχείο πρόληψης αντιμετώπισης είναι εκπαίδευση για το προσωπικό. Αν ο άλλος είναι εκπαιδευμένος με το μάτι να γυαλίζει, αν μη τι άλλο θα αντιληφθεί τα σημάδια, αυτό που λέμε προειδοποιητικά σημάδια στην κρίση. Αν όλος δεν ενδιαφέρεται και είναι δεν βαριέσαι, είναι σκασμένος με τον οργανισμό και τα πάντα πάνω του, να καεί, δεν ενδιαφέρει. Πλέον εγώ θα μας δώσω την αποζημίωσή μου. Τόσο. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε και το ελληνικό απάνω στο διαδίκτυο και τα. Θα γίνει άσκηση εργασία όπως θα γίνει. Ναι, θα τη στείλουμε εργασία όπως είναι και στα υπόλοιπα. Και θα έχουμε και τα δεύτερα παιδιά. Για κάπω κλείνει. Και η κάμερα πώς κλείνει, νομίζω. Ναι, κάπω θα του τον έχουμε να την κλείσουμε αυτό. Ευχαριστώ την άλλη που σε χάρη και άλλη που σε λέει. Ελπίζω να μην σα ζάλισα η ώρα.